Εδώ είμαστε. Εδώ έλα είμαστε και Νίκο, ακουγόμαστε. Έλα ρε Νίκο, ακουγόμαστε, πού παιδιά. Είσαι, δεν ακούγομαι καλά. Είσαι, πάμε, Νίκο. Πάμε. Έλα, έλα, τώρα ακούγομαι καλύτερα. Τώρα ακούγομαι καλύτερα. Καθυστερημένα, δεν ακούς καλά. Τι καθυστερημένα, μόλις 12 και 27 μπαίνουμε, δηλαδή δεν μπορώ να καταλάβω. Μόλις 12 και 27 πολύ είναι φυσιολογικό. Ακριβώς. Να, ορίστε, ήρθαν τα πρώτα μηνύματα. 12 και 25 μπήκατε, τώρα εντάξει, ντροπή. Τρεις ώρα τελειώνουμε όμως, παιδιά, εντάξει. Ο μέσος ακροατής. Κράζει ο κόσμος. Ναι, κράζει ο κόσμος. Γιατί να το πεις ότι έχει δίκιο, απλά να του αντιπαρέλθουμε και να του πούμε ότι τραβάμε και μια ώρα παραπάνω αυτή την εβδομάδα και την επόμενη. Οπότε ρε παιδιά, εντάξει. Okay. Εντάξει, όχι, πρέπει λίγο. Μας να... την τρώνε την ώρα βέβαια οι άλλοι. Πρέπει λίγο να το δουλέψουμε, να το ρολάρουμε, να ξεκινάμε 12, 12 και 5 βαριά, έτσι. Ναι, δηλαδή εντάξει, είπαμε. Αλλά να θυμάστε ότι πηγαίνουμε μαζί μέχρι και τις 3, έτσι θα πάμε και την επόμενη εβδομάδα. Ούτως ή άλλως τα παιδιά μας μέχρι την Τρίτη, καλώς εχόντων των πραγμάτων, θα βρίσκονται Ολλανδία. Τρίτη θα πάρουν το δρόμο της επιστροφής. Και Δευτέρα θα έχουμε και άλλο φιλικό Νίκο Μοσχοφίτη. Γιατί έτσι τα γράψεις φαίνεται. Εσύ στο ΠΑΟ 24. Έτσι φαίνεται, ναι, έτσι φαίνεται. Θα έχουμε και άλλο φιλικό. Εκεί που είχαμε ψάχναμε ένα... φιλικό, έτσι, γιατί είχαμε μείνει με αυτό το τελευταίο της Κυριακής, μια μισή ώρα το μεσημέρι, μια μισή ώρα το μεσημέρι, γιατί μην ξεχνάμε ότι Κυριακή, ναι Χριστό, έχουμε τελικό Μουντιάλ Κυριακή. Δεν γίνεται να βάλουμε 6 ώρα φιλικό, μια καρδιά χωρισμένη στα δύο, από τη μία το φιλικό του ΠΑΟΚ, από την άλλη ο τελικός Μουντιάλ, η Κροατία και τα παιδιά του Μάντζουκιτς, του Μόντριτς, απέναντι σε αυτά του Εμπαπέ, του Πογκμπά, του Ματουιντί. Θα σου, θα σου πει και ο παίχτης, κάτσε ρε φίλε, τι φιλικό να παίξω. Α, δεν έχω κάποια ιδιαίτερη προτίμηση, σου πω την αλήθεια. Α, είσαι ένας απλός φίλαθλος του ποδοσφαίρου. Σε κάτι τέτοιες καταστάσεις συνήθως είμαι με το outsider, ρε παιδί μου. Το οποίο είναι η Κροατία, έτσι. Είναι τώρα, οπότε ναι, ας πούμε ότι είμαστε με την Κροατία. Αλλά, οκ. Okay. Επίσης, αν είμαι σε φάση κυριακάτικης, μιας Κυριακής καλοκαιριού, μάλλον δεν θα τη χαλάσω, να ξέρεις. Για να πάω έξω να δω το τελικό. Ναι, μάλλον δεν με βλέπω να το χαλάω. Τι θέλω να ρωτήσω, Σάββατο έχουμε μικρό τελικό. Κανονικά, Και να σου πω κάτι. Ο μικρός τελικός, ότι ποιος είναι ο λιγότερο ξενερωμένος από το γεγονός ότι δεν έφτασε στον τελικό. Για ποιο λόγο να έχει μικρό τελικό. Ναι, δηλαδή και εγώ δεν το. Θα μου πεις για να μπει τρίτος στον κόσμο. Okay. Όχι, όχι. Γιατί μπορεί να γυρίσεις με το It's coming home με ένα μετάλλιο. Ναι. Κάτι, ρε παιδί ναι, μου, ναι. Τις τρίτης θέσης. Ναι. Καλά, αν δεν coming home ούτε με αυτό. Δύσκολα τα πράγματα. Καλά τώρα, εντάξει. Λοιπόν, εδώ είμαστε, ΠΑΟΚ 24 ακούτε, μαζί θα πάμε μέχρι και τις 3, έχουμε πολλά να πούμε για το χθεσινό φιλικό, ήσουν και στο στούντιο χθες Νίκο, αν δεν κάνω λάθος. Δεν κάνεις λάθος, έτσι. Ελένη. Δεν φεύγω, έχω φέρει στρωματάκι μέσα. Και κοιμάσαι. Ναι. Οπότε δεν αγχώνεσαι και δεν προβληματίζεις για το 20 λεπτό, το οποίο μπορεί κάποιος να σου πάρει. Δηλαδή το βλέπουμε αλήθεια τώρα αυτό. Πες λίγο στον κόσμο τι βλέπουμε. Εθεάθη να τρεκλίζει ο Γιούνκερ σε σύνδετο του ΝΑΤΟ. Βλέπω εδώ στο Sky. Και είναι γύρω του καμιά πέντε κοστούμάτι, έτσι. Παιδιά. Και προσπαθούν να τον πάνε στρατούλα μέχρι το αυτοκίνητο. Μέχρι που. Δεν ξέρει πώς θα πήγε. Έχω πληροφορία για το πού πηγαίνει και τις δίνει στην Αθήνα. Ο Γιούνκερ. Ναι, ναι. Πού. Είναι ένα μαγαζί το οποίο είναι, ρε παιδί μου, πολύ. Ξέρεις, ουζό μεζεδό κατάσταση, αλλά είναι πολύ λαϊκό, ρε παιδί μου. Ελληνική φάση αυτό, ναι, το ουζάκι, το οποίο δυο ντομάτες. Δεν έχει κατάλογο, μου έχουν πει. Δηλαδή, ό,τι έχει εκείνη τη μέρα. Ό,τι πήρε από το μανάβι εκεί το πρωί. Και πήγαινε δύο φορές και έδωσε και του αρέσει και πολύ. Και μαθαίνουν, Γιούνκερ, ναι. Γι' αυτό κάθε φορά όταν έρχεσαι να λέμε στο... Δες, δεν μπορεί να ανέβει τη σκάλα. Πήγε να ανέβει τη σκάλα και να πέσει κάτω. Σε κακό χάλι ο Γιούνκερ. Κυρίες και όλοι κύριοι. Έχουμε βρεθεί με τέτοια κατάσταση. Ναι, αλλά δεν είμαστε ο Γιούνκερ, Νίκο μου. Γεγονός. Εντάξει, εσύ ο Νίκος Μοσχοβίτς, εγώ η Ελένη Μπούτου. Θα πάμε στα σπίτια μας μετά. Λοιπόν, δεν έχουμε τέτοια θέματα. Λέω, μπήκαμε αργά για να βρούμε ρυθμό και να έρθουμε στην ώρα μας κανονικά. Μετά το διάλειμμα να πάμε στην Ολλανδία, να δούμε λίγο τι έγινε χθες στο φιλικό με τη Γάμβη, το 1-1, που εγώ νομίζω ήταν δίκαιο σκορ. Να σταθούμε σε μερικά πρόσωπα, γιατί ναι. Αυτό είναι το ζητούμενο. Έτσι. Όταν στο δεύτερο ημίχρονο κάνεις 8 αλλαγές και μετά από 10 λεπτά ξαναμπαίνουν άλλοι δύο, επανέρχεται ένας από το πρώτο ημίχρονο, είναι δύσκολο να έχεις έναν κορμό τον οποίο να κρίνεις βάσει ενός διαστήματος που αγωνίστηκε στο γήπεδο. Mm-hmm. Άρα το προτιμότερο είναι να σταθούμε σε πρόσωπα και σε πράγματα τα οποία έδωσαν κάποια πρόσωπα, όπως είναι ο Ζαμπά, όπως είναι ο Ρέι, και να μας τα πούν καλύτερα βεβαίως και οι απεσταλμένοι μας από την Ολλανδία. Υπάρχουν κάποιες εξελίξεις στο κομμάτι του ρεπορτάζ που έχουν να κάνουν κυρίως με αναχωρήσεις, μην φανταστείτε τίποτα μεταγραφικό, αν είναι δυνατόν.
Δώσ' το καλύτερο στον κόσμο. Μείνετε συντονισμένοι. Ναι. Υπάρχει μετά κίνηση το διάλειμμα, στα μεταγραφικά έτσι, του ΠΑΟΚ. Έτσι, το ότι φεύγουν ή κάποιοι δανεικοί που δεν υπολογίζονταν. Μεταγραφικό είναι, ναι. Ναι, μεταγραφικά όλα έχεις εκεί. Μας λέει εδώ η φίλη, κάτι πρέπει να κάνουν για να μην κλαίει η Αγγλία. Γι' αυτό έχει μικρό τελικό. Α, μάλιστα. Ωραία. Λοιπόν, πάμε στο διάλειμμα για να βρούμε ρυθμό και επιστρέφουμε κανονικά για να μπούμε στα θέματά μας. Ναι, γεια σας. Εδώ είμαστε, Ελένη. Εδώ είμαστε, στον αέρα είμαστε. Ναι, Νίκο, αλλά κάτι ρωτούσα. Ρώθω στον αέρα. Τίποτα, κάτι παθαίνω με το Messenger. Έχω κάποια προβλήματα και ρωτούσα. Ωραία. Εσένα, να μου δώσεις μερικές διευκρινήσεις, αλλά από ό,τι κατάλαβα δεν ξέρεις και με δίνεις και κανονικά στον αέρα. Λοιπόν, τώρα μπαίνουμε κανονικά στα της εκπομπής. Σε λίγο θα πάμε στην Ολλανδία να μιλήσουμε με τον Δημήτρη Τσορμπατζόγλου. Να μας πει για το κατά πόσο Ζαμπά έχει τον γκολ, γιατί νομίζω ότι έχει εκφράσει κάποιες επιφυλάξεις. Ξεκινάς με επιθετική διάθεση απέναντι στον Δημήτρη. Ξέρεις, δεν έχω ποτέ το τον περιμένει στη γωνία, έτσι επειδή είδες χθες αυτό το σόλο του Ζαμπά, το χορευτικό του Ζαμπά. Εν τω μεταξύ, αν τελειώνει το μάτς, υπήρχε συνάδελφος που είχε εκπληκτικό τίτλο, τους χόρεψε Σάμπα. Όχι, χόρεψε. Έπαιξε αυτό, το είδα. Έπαιξε. Ναι, αλλά ήρθε τον γκολ μετά στο 93. Ήρθε και ένα άλλο πολύ κακό. Θέλω. Τι. Δεν τον πήρε Ζαμπά ο Σαββίδης. Πολύ κακό. Πολύ κακό. Εν τω μεταξύ, κάθε φορά, ακόμη και σε φιλικό, ρε παιδί μου, πήρα μια γεύση από την νέα χρονιά. Το να δέχεις γκολ στο 93 και να πρέπει να αλλάζεις τίτλο, εισαγωγή. Ναι, αυτό είναι κακό. Δηλαδή, είναι εγώ χθες είχα έτοιμο όλο το κείμενο, έτσι με τίτλο για Ζαμπά και πάει λέγοντας. Κάτι. Και ξαφνικά έρχεται. Που ωραίο ο καημένος έχει βγάλει. Είναι πώς να βγάλει άνθρωπος. Δηλαδή, εντάξει, βλέπεις ότι στο δεύτερο ημίχρονο είναι Ρέι εναντίον Γάνδης, έτσι. Ναι. Έχει βγάλει αρκετά, κάνει μια εξαιρετική εμφάνιση. Νομίζω ότι ο Ρέι φώναξε με τον πλέον έτσι κατηγορηματικό τρόπο ότι είμαι εδώ, οπότε χρειάζεται η ομάδα, είμαι εδώ. Δεν ξέρω ποιο θα είναι το μέλλον του Αργεντίνου. Πολλά ακούγονται, πολλά γράφονται. Σαφώς ο Πασχαλάκης έχει έτσι μια προτεραιότητα στην παρούσα φάση, αλλά αυτά ξέρεις πώς αλλάζουν. Έτσι όπως είναι το ρόστερ του ΠΑΟΚ. Μπορούμε να μιλάμε μόνο για το σήμερα. Ναι. Το τι θα γίνει 31 Αυγούστου σήμερα δεν μπορούμε να το ξέρουμε. Το παράδειγμα ας πούμε, του Ενρίκε είναι χαρακτηριστικό. Δηλαδή, πριν ένα μήνα, νομίζω ότι αν ρωτούσες αν θα μείνει ο Ενρίκε ο Άρτα, θα σου λέγανε το 80% θα σου λέγει ο Ενρίκε. Ξέρεις τι να κάνω λίγο το συνήγορο του διαβόλου στο θέμα Ενρίκε. Θα τα πούμε κιόλας πού πάει, τι γίνεται με τον Ενρίκε. Το πάθος, η τρέλα, η διάθεση, η ψυχή που δείχνεις στο γήπεδο δεν είναι πάντα αρκετά για να σου δώσουν, να σου εξασφαλίσουν μια θέση. Αυτά τα είχε ο Ενρίκε σε απόλυτο βαθμό. Αλλά από τη στιγμή που εσύ δεν μπορείς να κουμπώσεις με ένα σύνολο, πάρε παράδειγμα τον εαυτό σου. Αν δεν μπορείς να συνεργαστείς μαζί μου στην εκπομπή, αν δεν μπορείς να συνεργαστείς με τον ηχολήπτη, αν δεν μπορείς να συνεργαστείς με τη γραμματεία, όση διάθεση και να έχεις, όσες πηγές και να έχεις, όσο ρεπορτάζ και αν κάνεις, αν δεν μπορείς να κουμπώσεις ένα σύνολο, γιατί όλο είναι teamwork, έτσι. Πόσο μάλλον όταν μιλάμε teamwork για. Teamwork make the dream work, λένε στην Αμερική. Ορίστε, αυτό ακριβώς. Αν ο Ενρίκε δεν μπορεί να μπει σε αυτό το teamwork για να make the dream work έτσι, του Λουτσέσκου. Έτσι, καταλαβαίνεις και εσύ ότι αυτομάτως βγαίνει εκτός πλάνου. Από εκεί και πέρα θα μου πεις υπάρχει ένα άλλο ρίσκο που ακούς το όνομα Βάρντα. Καλά, να σου πω λίγο κάτι. Εμένα δεν, το ότι ο Ενρίκε είναι να μετακομίσει στην Αστάνα δεν σημαίνει σε μένα προσωπικά απαραίτητα ότι ο Βάρντα θα μείνει μέχρι 31 Αυγούστου. Αυτό ακριβώς. Δηλαδή έτσι. Μπορεί η ομάδα να φύγει και να έχουν επιστροφή αποστολή τάδε του μήνα και ο Βάρντα να το δούμε την επομένη. Λέμε τώρα, εντάξει, υποθετικά. Χθες μιλούσαμε με τον Σταύρο και μόλις πήγαμε να κάνουμε λίγο μια κουβέντα με τα γραφικά. Δηλαδή η απάντηση ήταν ξεκάθαρη. Δεν θέλω να ασχολούμαι. Γιατί δεν βγαίνει άκρη. Ο οποίος Ουάρτα, επειδή. Ο Ενρίκε, ο οποίος μιλούσε και στις εφημερίδες χθες, έτσι. Και σήμερα έφυγε. Ναι, σήμερα έχει φύγει ο Ενρίκε, ο Βραζιλιάνος, ο οποίος αποχώρησε από το βασικό στάδιο της προετοιμασίας. Οπότε ανέβηκαν Κυριακή, άρα έφυγε σήμερα τι έχουμε Παρασκευή. Μετά από μόλις 6 ημέρες προετοιμασίας με την ομάδα του Δικεφάλου, ετοίμασε τα πράγματά του και ταξιδεύει για το Καζακστάν, έτσι. Η Αστάνα είναι στο Καζακστάν. Ταξιδεύει για το Καζακστάν. Από χθες ξεκίνησαν οι διαπραγματεύσεις και οι συζητήσεις με την ομάδα από το Καζακστάν για τον δανεισμό του Βραζιλιάνου. Για ακόμη μία φορά, όπως όλα δείχνουν, παίρνει το δρόμο του δανεισμού. Μετά την Καραμπάχ ακολουθεί και η Αστάνα. Όλα έγιναν πάρα πολύ γρήγορα, η αλήθεια είναι, στην περίπτωση του Ενρίκε, και εκεί ενδεχομένως να υπάρχει και κάποια ένσταση από τον κόσμο.
γιατί δεν του δόθηκε κάποια πίστοση χρόνου. Έχει και αυτό μια λογική, έχει και αυτό μια βάση. Πάντως ο Ράσβαν Λουτσέσκου χθες στις δηλώσεις του, όταν ρωτήθηκε για τον Ενρίκη, είπε ότι είναι ένα θέμα της διοίκησης, το οποίο θα πρέπει να αποφασίσει εκείνη για το μέλλον του. Ο Ενρίκη, ο οποίος δεν αγωνίστηκε λεπτό στο φιλικό απέναντι στην Γάνδη, ανταυτού είδαμε τον Ουάρντα, είδαμε κάποια καλά στοιχεία από τον Ουάρντα, κάποια άλλα που δεν μας άρεσαν. Θέλει γενικός χρόνο και ο Αιγύπτιος, προκειμένου να προσαρμοστεί και να κουμπώσει στο σύνολο του ΠΑΟΚ. Αλλά για τον Ουάρντα νομίζω ότι τα δεδομένα είναι τελείως διαφορετικά. Δεν έχει να κάνει τόσο με τα αγωνιστικά του χαρακτηριστικά ή τα προσόντα, όσο με τον χαρακτήρα του και αν μπορέσει να έχει έτσι μία συνέχεια και μία σταθερότητα στην συμπεριφορά του. Πάμε όμως στην Ολλανδία. Πάμε στην Ολλανδία. Ωραία. Πάμε να μιλήσουμε με τον Δημήτρη Μπατζόγλου. Φυσικά η επικοινωνία μας στην Ολλανδία είναι μία προσφορά της ICAS Cars Group. Με εισαγωγές, με αγορές, με πωλήσεις, με ανταλλαγές γιοταχή και επαγγελματικών αυτοκινήτων. ICAS Cars Group με πλήρη μονάδα ανταλλακτικών παντός τύπου αυτοκινήτων, ελαστικών και ζαντών. Δύο σημεία ανατολικά στο κόμβο Πηλέας Πανοράματος και δυτικά το τμήμα ανταλλακτικών έναντι νοσοκομείου Παπαγεωργίου. Δημήτρη Ζομπατζόγλου, τι γίνεται, πώς πάει? Καλημέρα. Γεια σας. Καλημέρα, τι κάνετε? Όλα καλά. Καλά, καλά, μια χαρά. Παραπρωινή προπόνηση. Με ένα πρώτο, έτσι, μια πολύ ξεκάθαρη εικόνα. Με τον Λουτσέσκου να έχει τους 11 βασικούς του, και όταν λέμε βασικούς ξέρουμε τι εννοούμε από πέρυσι, η ομάδα η οποία τελείωσε τη χρονιά, έπαιξε τελικό κυπέλου, η ομάδα που έπαιξε με τη Στεάουα προχθές, αυτή είναι η βασική του ΠΑΟΚ και καταλαβαίνουμε όλοι πολύ καλά ότι αυτοί θα παίξουν και με τη Βασιλεία, οι οποίοι δουλεύουν σε κομμάτι της τακτικής απέναντι σε μια ομάδα που είναι και συνεργάτη του Λουτσέσκου, είναι μια κόντρα που, εντάξει, υποτυπωδώς υπάρχει μέσα στο γήπεδο. Mm-hmm. Μάλιστα. Και αν αναρωτιέστε βέβαια ποιος παίζει δεξιά, γιατί αυτό είναι το θέμα, εκεί όπου λείπει ο Τζάλμα Κάμπος, είναι μία ο Λιμιός και μία ο Λάμπρου. Ο Λάμπρου, ο οποίος ξεπέρασε τις ενοχλήσεις, έτσι, γιατί χθες δεν αγωνίστηκε στο φιλικό. Το έχασε το φιλικό, έτσι έπρεπε να προστατευτεί. Mm-hmm. Σημαίνει κανονικά στην προπόνηση. Για μια φορά λοιπόν θυμίζουμε ότι ο βασικός κορμός, η βασική που λέμε, που νομίζω ότι θα τους δούμε την Κυριακή το μεσημέρι με την Αντβέρπ, έτσι έχω καταλάβει, να παίζουν αρκετή ώρα, κάποιοι ίσως να βάλουν και 90 λεπτό, είναι ο Πασχαλάκης, ο Κρέσπο ο Βαρέλα, δεξιά ο Μάτσος, αριστερά ο Βιερίνια, ο Κάνιας ο Μαωρίσιο, ο Πέλκας φυσικά στη θέση του, αριστερά ο Μπίσεσβαρ, δεξιά ο Λιμιός ή ο Λάμπρου και στην κορυφή ο Πρίγιοβιτς, κανονικά, ο οποίος και χθες μπήκε και έπαιξε για ένα χρονικό διάστημα. Δημήτρη, ο Κάνιας έχει προβάδισμα για παρτενέρ του Μαωρίσιο έναντι του Σάχοφ ενδεχομένως. Ναι, ναι, το χαρίς τον βγάζω σε πρώτη φάση εκτός. Ναι, ναι, ναι. Μπορείς να τους αριθμίσεις ότι είναι ένα ο Μαωρίσιο, δύο ο Κάνιας, τρία ο Σάχοφ, τέσσερα ο Χαρίς. Νομίζω είναι πολύ φανερό από όλη την προετοιμασία και από τα φιλικά και από όλα όσα καταλαβαίνουμε ότι δοκιμάζει ο Λουτσέσκου, και το φυσιολογικό αυτό είναι. Είναι δύο θέσεις, είναι τέσσερις ποδοσφαιριστές, καλά είναι πολύ ευχαριστημένος από αυτούς και γι' αυτό δεν πιέζει για μεταγραφή εκεί, μια και είναι στόχος του ΠΑΟΚ και νομίζω ότι θα πάρει χαφ στο τέλος. Άρα, okay, δεν έχει πρόβλημα και ένας να λείψει καλύπτει το κενό και είναι άνετος. Ναι, δεν νιώθει ότι έχει θηλιά στο λαιμό στη συγκεκριμένη θέση. Πολύ ευχαριστημένος από τους παίχτες αυτούς. Επίσης, μας φαίνεται εμάς ή το βλέπετε κι εσείς ότι ο Κάνιας έχει έτσι μια μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση φέτος, βρίσκεται σε καλύτερη διάθεση, είναι πιο ρεξάτος? Δηλαδή και χθες που δοκίμασε ένα σουτ και ακούσαμε τον Λουτσέσκου να του λέει ότι δεν πειράζει, δεν το βάζεις τώρα, αλλά τα θέλω στο πρωτάθλημα. Κάτι τέτοιο νομίζω ότι είπε ο Ρουμάνος. Εκεί όπου η μπάλα έφεσε στο Ρότερνταμ, εννοείς. Ναι, ναι, κακό, κακό. Η αλήθεια είναι ότι ήταν κακό, αλλά. Και μόνο που μπήκε στη διαδικασία. Αν οδηγεί στον δρόμο, είχαν σκύψει με την μπάλα. Εντάξει, ο Κάνιας δεν φημίζεται για τα δύο γκολ, όλα και όλα είχε πέρυσι. Αν δεν κάνω λάθος, δύο. Και πάλι γιατί ήταν πρώτο στην καριέρα του. Δεν... ναι, ναι, με τη φανέλα του ΠΑΟΚ το πρώτο ήταν. Δεν μπορώ να το ξεχωρίσω. Αυτό που έχω στο μυαλό μου είναι ο τελικός. Και δηλαδή αυτό έχει σημαδέψει την καριέρα του στον ΠΑΟΚ, όπου έκανε τρομακτική εμφάνιση, ήταν ο κορυφαίος του ΠΑΟΚ στο τελικό
Και μπορεί αυτή να είναι, να είναι μια. Είχε κλείσει στόματα, Δημήτρη, τότε ο Κάνιας κάποιον. Ναι, ναι, βέβαια. Αλήθεια είναι. Και αυτό περιμένουμε να έχει μια συνέχεια. Γιατί γενικά δεν έκανε καλή χρονιά πέρυσι. Είναι στην καριέρα μερικών ποδοσφαιριστών, γίνεται και αυτό. Υπάρχει μια βραδιά όπου γυρίζει το κουμπί. Ο Κάνιας δεν είναι πιτσιρικάς, οκ. Okay, αλλά στον ΠΑΟΚ αυτά που έκανε στον τελικό πέναλτι. Καναλτική Ολυμπιός από τον Παλογέν, λέω εγώ. Ναι, δεν ήταν. Αυτά που έκανε στο τελικό μπορεί πραγματικά να το σημαδεύουν έτσι ώστε να πάρει τόση αυτοποίθηση που θα συνεχίσει. Πάντως εντός γηπέδου είναι αυτός ο οποίος και στις φωνές και στο κουμάντο το οποίο γίνεται με την ομιλία, ας το πούμε, ξεχωρίζει. Είναι και η φωνή του χαρακτηριστική, οκ. Okay. Δεν το λέω αυτός πλεονέκτημα. Ο Παύλο Γκαρσία δεν μιλούσε ποτέ. Ναι. Αλλά με τον τρόπο του ήταν αυτός που τον ψάχναν όλοι. Δεν έβγαζε κουβέντα, άχνα δεν έβγαζε. Και καλύτερα γιατί άμα μιλούσε μπορεί να... Μιλούσε μία και καλή ο Παύλο, ναι. Και εδώ ρωτάει ένας φίλος πάνω στο θέμα Κάνιας που συζητάμε, αν η εμφάνισή του στον τελικό ήταν αυτή στο κατάλληλο momentum για να τον κρατήσει εν ώψη καλοκαιριού. Στον ΠΑΟΚ προφανώς. Τώρα από ένα παιχνίδι όμως... Δεν νομίζω ότι θα έφευγε, εντάξει. Δεν ήταν εύκολο. Είναι γνωστό ότι ο προπονητής τους ήθελε όλους του κορμού. Και το Γκάμπος. Δεν είναι εύκολο να λέμε ότι θα έφευγε παίχτη με συμβόλαιο. Δεν είναι. Δεν ήθελε ο ΠΑΟΚ να δώσει παίχτη. Το περιμένουμε. Να τσεκάρουμε ότι πράγματι μπορεί να έχει συνέχεια. Είναι βασικός όμως, τον υπολογίζω και είναι και πολύ ευχαριστημένος, επαναλαμβάνω, από αυτόν. Και θα τον δούμε και με τη Βασιλεία. Στην ενδεκάδα που, την πιθανή ενδεκάδα που έδωσες για Βασιλεία, νομίζω δεν είπες Ελκαντούρη, έτσι? Όχι, δεν τον είπα. Σήμερα λείπει κιόλας. Ναι, αυτό εντάξει είναι κάτι. Από χθες είχε ενοχλήσεις στο ρετρακέφαλο. Δεν έκανε το πρόγραμμα, δεν έπαιξε ξαφνικά. Ούτε σήμερα είναι στην προπόνηση. Ναι, πράγματι μπορείς να πεις ότι αυτή τη στιγμή είναι ο 12ος παίχτης, αυτός που διεκδικεί θέση στην εντεκάδα. Ποια θέση όμως, ποια θέση του Πέλκα, πολύ δύσκολα να την πάρει και δεν τον έχουμε δει και ποτέ σε καμία άσκηση εδώ στα άκρα, ούτε δεξιά ούτε αριστερά δεν τον έχουμε δει. Αντί του Μπίσεβαρ, ξέρω εγώ, αριστερά. Ούτε πιο πίσω. Αλλά, όχι ποτέ. Mm-hmm. Αλλά ότι είναι ένας υποψήφιος και είναι αυτός που πάει πολύ καλά και υπολογίζεται κτλ. Αυτό ισχύει. Όπως ισχύει βέβαια και το ότι τον περιτριγυρίζουν διάφοροι. Όπως ισχύει το ότι χθες στην Νόβα προχθές που ήταν, είπε ότι ποιος ξέρει θα γίνει μέχρι το καλοκαίρι. Σαν να το άφησαν αυτό, ναι. Περίεργα σημάδια, ναι. Για τον Μαροκινό που πραγματικά δεν μπορώ να πιστέψω ότι μπορεί να φύγει από τον ΠΑΟΚ και δεν πρέπει να φύγει από τον ΠΑΟΚ. Απλά ίσως και ο ίδιος είναι πάρα πολύ καλός, είναι πολύ χρήσιμος. Ο ΠΑΟΚ λογικά θα έχει πολλά παιχνίδια φέτος και ο ποδοσφαιριστής αυτός έχει πολλές δυνατότητες για να προσφέρει σε πολλούς τομείς. Απλά ίσως και ο ίδιος να αντιλαμβάνεται αυτό που συζητάμε και εμείς, ότι με τον Μπέλκα, με αυτόν τον Μπέλκα μέσα σε μία ενδεκάδα. Μέχρι να βρει τον ρόλο του, πού μπορεί να κουμπώσει, πού μπορεί να μπει, γιατί τον έρχεται από τον πάγκο, νομίζω ότι σαφώς δεν υπάρχει στο μυαλό του σαν ενδεχόμενο και σαν πρόπτικη που να του αρέσει. Σε κανένα δεν αρέσει. Αλλά τι να κάνουμε, δεν έχει ένα συμβόλαιο και ο πάγκο να κοιτάξει το συμφέρον του. Δημήτρη, κορυφή θα τον βλέπαμε τον Ελκαντούρη, Όχι, δύσκολα. Όχι. Όχι, δεν έχει ούτε τον γκολ, το έχει πολύ. Δεν είναι το καλύτερό του. Ούτε τα τελειώματα και γενικώς, εντάξει, τώρα δεν είναι σεντερφόρ. Με το ζόρι δεν γίνεται. Ναι. Πάντως για τα εξτρέμ που λέγαμε, υπάρχει μια σχετική αποφόρτιση, έτσι. Γιατί είχαμε πριν από 2 μέρες προπόνηση με 6 εξτρέμ. Ποιοι δοκιμάστηκαν, ναι, δεξιά, ποιοι αριστερά. Τελικά φαίνεται ότι σιγά σιγά μειώνονται. Ναι, ο Ερίκ έχει αποχωρήσει. Όλα έγιναν μπαμ. Είναι χαρακτηριστικό ότι και το βλέπει ο κόσμος και στις εφημερίδες. Ότι χθες μας έδωσε συνέντευξη, χθες το πρωί μεσημέρι, και μιλούσε για το πόσο πολύ θέλει να μείνει στο ΠΑΟΚ και σήμερα το πρωί δεν είναι εδώ και είναι σε άλλη ομάδα. Φοβερά πράγματα. Αυτά είναι, εντάξει, είναι φοβερά πράγματα. Αλλά γίνονται στο ΠΑΟΚ. Γιατί σας το λέω ότι το ζήσαμε χθες τέτοια ώρα
μιλούσαμε με τον Ενρίκε. Που μας κλείσατε, άρον-άρον, μία η ώρα το μεσημέρι. Ναι, και μας περιέγραφε την προσπάθεια, τον ανταγωνισμό, το ότι πρέπει να βελτιωθεί, το ότι πολλά και διάφορα. Θα τα δημοσιοποιήσουμε, γιατί είναι πραγματικά από αυτά τα οποία δεν γίνονται. Και λίγο αργότερα έγινε γνωστό ότι προχωράει αυτή η υπόθεση. Εντάξει. Ερώτηση, ήταν ένα αγωνιστή στο χθεσινό φιλικό και λόγω των εξελίξεων... Φυσικά. Ναι. Κοίταξε, δεν μπορεί να παίξει ένας ποδοσφαιριστής που είναι να φύγει σε άλλη ομάδα, γιατί αν τραυματιστεί και τα λοιπά, χαλάνε συμφωνίες. Ναι. Και φυσικά ούτε καν ήρθε στο γήπεδο. Ναι, δεν τον είδαμε. Φυσικά, αν το ένα κομμάτι του ΠΑΟΚ γνώριζε ότι ο παίχτης είναι να παραχωρηθεί, δεν θα έδινε συνέντευξη και δεν θα έλεγε πόσο πολύ θέλει να μείνει στην ομάδα. Αλλά σήμερα το πρωί έχει φύγει και πάει να μιλήσει και αυτός με την Αστάνα, η οποία θέλει να καλύψει το συμβόλαιό του και να τον αποκτήσει ως δανεικό. Σε κάθε περίπτωση μπορούμε να πούμε ότι ο Λουτσέσκο βέβαια αρνήθηκε να μιλήσει για το θέμα, δεν θα πει οτιδήποτε, ότι δεν τα πήγε καλά στην προετοιμασία, το μεταφέραμε και άλλες φορές, δεν τα πέρασε τα τεστ, δεν ανταποκρίθηκε σε αυτά που ζητήσε ο προπονητής και γι' αυτό γίνεται και ό,τι γίνεται. Λέει ο φίλος εδώ... Ευκαιρία, ας το πούμε έτσι, και ξεκινάει τώρα ξεκίνησε η δοκιμασία του Άρντα, την οποία θα πάμε στην πορεία. Για πες. Λέει ο φίλος εδώ, Δημήτρη, πώς κρίνεις την απόφαση, γιατί μιλάμε για μόλις 6 μέρες προετοιμασίας του Ενρίκε. Ναι. Δεν ξέρω τι να πω. Αν ήταν κάπως βιαστική μάλλον η απόφαση, εννοεί ο φίλος. Οι μέρες είναι λίγες. Αν μιλούσε με τον Σταύρο θα έλεγε ότι όλα καλώς έγιναν και δεν τα κατάφερε και απογοήτευσε κλπ. Αφήνεις να εννοηθείς, δηλαδή να εννοηθεί ότι θα ήταν επιπόλαιος ο συνάδελφος στην κρίση του. Όχι, έχει άλλη άποψη. Ναι, οκ. Είσαι και εσύ από αυτούς. Ναι. Προπραγματικά τώρα, εντάξει, τι να πούμε, ότι με 10 προπονήσεις βγαίνει συμπέρασμα. Απ' την άλλη προφανώς είπα, φοβήθηκε μην τυχόν δεν βρει πρόταση μετά. Τώρα που τη βρήκε σου λέει ας φύγει, να τελειώνουμε. Δεν ξέρω, θα φανεί. Ας ελπίσουμε, αυτό είναι το σημαντικό. Ας ελπίσουμε ότι θα καταφέρει ο Άρντα να πείσει, να παίξει, να πειθαρχήσει, να παραμείνει. Αυτό είναι το κύριο για τον ΠΑΟΚ. Ο Άρντα έχει τρομερό ταλέντο. Το βλέπουμε και στην προπόνηση, το βλέπουμε και χθες στο παιχνίδι. Έχει κάποιες επαφές με την μπάλα οι οποίες είναι μαγικές. Κάνει πράγματα εντελώς μη αναμενόμενα. Και μια επιπολαιότητα την έχει στο παιχνίδι του. Έτσι, δηλαδή σταμάτησε μια φάση εκεί για να διαμαρτυρηθεί και έκανε και τον Λουτσέσκου έξαλλο που του λέει ότι ακόμη και αν δεν ήταν ή ήταν φάουλ, μη σταματάς. Στο ξεκίνημα, ναι. Ναι. Αυτό είναι το μεγάλο στοίχημα τώρα. Πώς στο τέλος ο προπονητής μίλησε θετικά για το ότι, OK, καλά ξεκινάμε, καταλαβαίνει, ανταποκρίνεται. Και το ότι τον έβαλε να παίξει με δύο προπονήσεις δείχνει μια πίστη, δείχνει μια αισιοδοξία. Θα δούμε. Τον Ουάρντ είναι από τους ανθρώπους που τον παίζει τριπλή και τον χάνεις. Είναι λίγο απρόβλεπτος και ως χαρακτήρας. Έχουν έρθει ίσα με 4 ερωτήσεις για πρόσωπα. Και μέσα σε αυτές και για τον Ουάρντ. Λοιπόν, αυτό για τον Ουάρντ, ποια είναι η πρώτη εικόνα που έχεις από τον Ουάρντ με την επιστροφή του? Νομίζω ότι τα λες έτσι, τα έχεις πει ότι έχει διάθεση, αλλά... Δεν μπορεί να είσαι σίγουρος, ναι. Δεν μπορεί να είσαι σίγουρος. Αυτό που τονίζουμε από χθες για τον Ζαμπά, για παράδειγμα, είναι πόσο θέλει να μάθει. Το καταλαβαίνεις, το βλέπεις στην προπόνηση από τα μούτρα του αλουνού. Όταν του μιλάνε, το ότι κοιτάει στα μάτια για να καταλάβει. Έχει και ένα θέμα επικοινωνίας, οκ. Okay. Δηλαδή πρέπει λίγο να... Είναι αφοσιωμένος όταν του μιλάνε. Αλλά το βλέπεις από πολλές κινήσεις. Γιατί μπορεί να δεις και ποδοσφαιριστή που του μιλάει ο προπονητής και κοιτάει στο δέντρο πάνω ψηλά. Το καταλάβει, το νιώθεις και αυτό γίνεται σε συνέχειες. Mm-hmm. Αν ο Άρντ έχει αυτή την ίδια διάθεση με τον Ζαμπά, μπορεί να κάνει όργια. Γιατί το ξέρουμε ότι μπορεί. Ή να το θέλει. Εντάξει, τη δηλώση του έλεγε η ομάδα μου, ο ΠΑΟΚ, αυτά, ναι, όλα αυτά, εντάξει. Η δηλώση είναι άλλο κομμάτι. Ήταν εντυπωσιακές. Επέστρεψα στην οικογένειά μου και ήταν κάπως. Ωραία. Δημήτρη, είσαι από αυτούς, μιας και είπες για Ζαμπά, που λένε ότι η συγκεκριμένη ενέργεια, έτσι όπως έβαλε τον γκολ, λέει κάποια πράγματα ή μπορεί να μην λέει και τίποτα για τη συνέχεια ενός ποδοσφαιριστή?
Για το ταλέντο του λέει πολλά. Γιατί έχει τεράστιο ταλέντο. Και αυτές τις ενέργειες τις έχει. Από εκεί πέρα πολλές προοπτικές. Πολλές προοπτικές, όλοι είναι πολύ αισιόδοξοι ότι θα κάνει μεγάλα πράγματα. Δηλαδή τα έχει όλα. Έχει ταλέντο, έχει τρομερή ταχύτητα και έκρηξη, έχει απίστευτο σωματότυπο και λίγα παραπάνω κιλά, είναι η αλήθεια. Ο Ζαμπά. Τα έχει. Ναι. Ναι. Σαν να μην τον έχω προσέξει καλά. Ναι, δεν είναι από το μάτι αυτό, είναι... τι θέλω να πω. Έκρηξη φοβερή. Καλή τεχνική. Σέντρα, τελειώματα, τα ψιλοκαταφέρνει. Τι του λείπει. Μια τακτική παιδεία η οποία, εφόσον έχει διάθεση, που την έχει, θα την αποκτήσει και την τακτική παιδεία. Και πάλι χθες είχε τον Μπάτσι, έτσι. Το ΠΑΟΚ τον προσέχει πάρα πολύ. Και φυσικά θα τον προσέξει, τόσα εκατομμύρια εννοείται. Είναι μεγάλη επένδυση. Οι προπονητές, έχει δίπλα του συνέχεια τον Μπάτσι, του μιλάει τα πάντα. Ανταποκρίνεται και χθες νομίζω παρουσιάστηκε σε όλη τη φύλα της Ελλάδα πού μπορεί να φτάσει. Δεν ήταν μόνο το γκολ, ήταν η γενικότερη απόδοσή του και η συνεργασία με τον Κίτσιου εξαιρετική στο πρώτο ημίχρονο. Έτσι είναι, έτσι είναι. Ναι. Εξαιρετική και οι δύο. Είχε πολύ καλή συνεργασία. Είχε δύο εξαιρετικές κάρτες. Πάσα, είχε μια φάση τελική πάση στον Βάρντα που λίγο την έβγαλε ο τερματοφύλακας. Δεν πρόλαβε την προβολή, ναι. Και επίσης νομίζω ότι... Συνεργασίες, αλληλοκαλύψεις, πάρα πολύ καλή εμφάνιση. Ναι. Και το γκολ βέβαια είναι φοβερό. Λέει εδώ ο φίλος Ηλίας, η τακτική και η διάθεση φτιάχνονται, τα χαρίσματα όμως όχι. Ναι. Να σε πάω και σε άλλες ερωτήσεις. Ναι, ναι. Ένας θέλει να σε ρωτήσουμε, Ρέι Πασχαλάκης, προφανώς ενθουσιάστηκε πάρα πολύ από τον Αργεντίνο χθες για να σε βάζει σε τέτοιο δίλημα. Είναι ένα θέμα η τερματοφύλακης. Είναι ένα θέμα προς το παρόν βέβαια φαίνεται ξεκάθαρα ότι ο Πασχαλάκης είναι το νούμερο ένα με την ίδια λογική ότι η ομάδα, η συνέχεια, η ίδια η δεκάδα και το ταξίδι είναι καλός. Από εκεί και μετά δεν ξέρω. Προβληματίστηκες χθες. Χθες, κάθε μέρα και οι τέσσερις είναι πολύ καλοί. Είναι θέμα του ΠΑΟΚ πώς θα τους αριθμίσεις το πόλεμο και ποιος θα μείνει έξω. Γιατί ένας προφανώς πρέπει να αποχωρήσει. Ο Σιαμπάνης αποκλείεται να αποχωρήσει. Η επόμενη ερώτηση ήταν αυτή, αν θα πάει ιδανικός. Μακάρι να γράψει συμβόλαιο γιατί ο Σιαμπάνης προφανώς ήταν ο τρίτος. Μέχρι τώρα από τις κινήσεις που γίνονται, ακόμα και τώρα που τους βλέπουμε και έχουν διπλό, είναι ο δεύτερος ο Σιαμπάνης. Έτσι, αυτό ισχύει. Από τη χρησιμοποίηση σε φιλικά παιχνίδια, στην προπόνηση κλπ, δείχνει να τον έχει δεύτερο. Πασχαλάκης πρώτος, Σιαμπάνης δεύτερος, ναι. Ναι. Είναι ένα ζήτημα το οποίο, δεν ξέρω, θα κριθεί τον Αύγουστο. Θα δούμε. Πάντως για να τα λέμε όλα και να πιστώνουμε στο Λουτσέσκου, νομίζω ότι το έχει διαχειριστεί πάρα πολύ καλά το γκρουπ από αυτό που βλέπουμε στα φιλικά και στο χρόνο που έχει μοιράσει στους τέσσερις, έτσι. Σε όλη την ομάδα. Ναι, και γιατί... Σε όλη την ομάδα δεν μπορεί να υπάρχει παραπονούμενος, ακόμα δηλαδή και τώρα Κυριακή Δευτέρα. Και αυτό ήθελα, εκεί ήθελα να πάω, το φιλικό της Δευτέρας για αυτό το λόγο δεν γίνεται ουσιαστικά. Ναι, για να έχουν όλοι σχεδόν την ίδια συμμετοχή. Και είναι τεράστια υπόθεση για τα αποδυτήρια μιας ομάδας και από πέρυσι αυτό ίσχυε. Και πέρυσι ήταν πολύ δύσκολο να το καταφέρει γιατί είχε λίγα παιχνίδια. Mm-hmm. Είχε πολλούς παίχτες, καλούς παίχτες και λίγα παιχνίδια. Και παρόλα αυτά νομίζω ότι του αναγνωρίστηκε στα αποδυτήρια ότι ήταν δίκαιος. Mm-hmm. Κάποιον μπορεί να ψηλαδίκησε. Δεν γίνεται να έχεις όλο τον γκρουπ 100% ευχαριστημένο, ναι. Κατά καιρούς παραπονέθηκαν πολύ. Και ο Κάνιας παραπονέθηκε. Ο Πρίγιοβιτς είχε θέμα. Και ο Μπίσεσβαρ πέρσι δεν ήταν ικανοποιημένος από το χρόνο συμμετοχής του. Ναι. Στο τέλος όμως νομίζω ότι όλοι τον το δικαίωναν. Γνωρίζω μια ιστορία για παράδειγμα με τον Κάνιας κάποια στιγμή, όπου χρειάστηκε να βγουν για κρασί για να εξηγήσει ο Λουτσέσκου στον Κάνιας ότι δεν έχω τίποτα προσωπικό με σένα και με κάποιον άλλον να δίνει το παρόν. Γιατί ο Κάνιας πίστευε ότι κάτι έχει προσωπικό. Και δεν τον βάζει. Ναι. Τον Μπρίγκεβιτς κόντριψε να πιάσει τα χέρια όπως είναι γνωστό στην Κέρκυρα. Είχε, αλλά τα ξεπέρασε και ήταν αρκετά δίκαιος μέσα σε όλα. Γιατί είναι τεράστια υπόθεση να πεις στα αποδυτηρία σου ότι είσαι δίκαιος
άρα να παίζουν και για σένα οι ποδοσφαιριστές. Μπράβο, αυτή η απίθανη ιστορία που είχε πει ο Λουτσέσκου στη συνέντευξη για το μάτς με τον Παναθηναϊκό, που τον είχε τον Μπρίγιοβιτς στον πάγκο. Που δεν ήταν εύκολο για τον Μπρίγιοβιτς να τον έχει στον πάγκο σε τέτοιο παιχνίδι στην Τούμπα με και τον κόσμο. Και πάλι τον άφησε έξω. Ναι. Και πώς άλλαξε μετά το. Πώς πατήθηκε το κουμπί και άλλαξε η κατάσταση. Ο Μιστακίδης θα μείνει, ρωτάει άλλος. Πού να πάει, έχει άλλον. Δεν έχει άλλο εκπληκτικό. Προφανώς θα. Αυτή τη στιγμή είναι να παραμείνει. Τώρα μέχρι τέλη Αυγούστου τι μπορεί να συμβεί. Αυτή τη στιγμή σαφώς υπολογίζεται. Χθες έπαιξε και στην κορυφή, έπαιξε και μαζί με τον Μπρίγιοβιτς για πρώτη φορά. Είναι να παραμένει κανονικά. Φυσικά δεν κερδίζει θέση βασικό από τον Μπρίγιοβιτς στο ξεκίνημα της σεζόν. Είναι ένα σφόρ με άλλα χαρακτηριστικά. Και χθες τον είδαμε για λίγο να παίζει και να γυρνάει από τον πάγκο για να παίξει πλάγια. Έτσι που δεν τον είχαμε ξαναδεί, νομίζω, φέτος. Όχι, δεν έπαιξε πλάγια, έπαιξε μαζί με τον Μπρίγιοβιτς. Ναι, μαζί με τον Μπρίγιοβιτς. Σωστά. Σωστά. Τι είναι ο Βαρέλα στο μεταξύ. Όχι, ο Βαρέλα, ποιος είναι αυτός. Αν μπερδεύεις τη Βαρέλα με κάποιον άλλον. Τώρα που είπες για Βαρέλα, άλλη ερώτηση εδώ και το δίδυμο των στόπερ φαίνεται πως είναι συγκεκριμένο, έτσι. Βέβαια, ναι. Εννοείται. Για το ποιοι έχουν προβάδισμα. Και μιλάμε για στόπερ, έχει χτυπήσει τώρα, μην είναι στη γάμπα. Όλοι είναι από πάνω του. Και ο Πρίγιοβιτς εκεί και ο προπονητής. Σηκώνεται σιγά σιγά. Αν είναι χτύπημα, οκ. Okay. Αν είναι μυϊκό στη γάμπα, σφίξαμε. Ποιος είναι τελικά, μάθαμε. Μιλάμε για τον Βαρέλα τώρα, έτσι. Ο Βαρέλα, ναι. Βαρέλα. Ναι. Μία ακόμη ερώτηση. Είναι ξεκάθαρο. Βαρέλα, Κρέσπο, εντάξει, και για τον Χατσερίδη, είδαμε και χθες ότι, εντάξει, θέλει πολύ, θέλει ακόμα το σώμα, αυτά τα ανακλαστικά, δεν είναι απλά τα πράγματα. Και ο Μιχόγεβιτς θέλει πολύ δουλειά, η αλήθεια είναι. Ο Μιχόγεβιτς, μάλλον όχι στον ΠΑΟΚ. Δεν ξέρω γιατί δεν είναι εδώ ο Πούγκουρας και ο Μιχόγεβιτς, δεν ξέρω. Ναι. Δεν βρίσκω λόγο. Δημήτρη, πώς είδες τον Πρίγιοβιτς στο διάστημα που αγωνίστηκε? Κάτσε λίγο. Live βγαίνει το ρεπορτάζ. Live, εκεί. Πρωινή προπόνηση. Έδεσε μια κλωσιά στην μπάλα Λουτσέσκου και πέτυχε το Μαουρίτσιο, αλλά το πήγε πλάκα, δεν ήταν. Γιατί στην προστιγμή πάγωσαν όλοι. Γελάει και ξύλο στην προπόνηση του ΠΑΟΚ, ορίστε, αποκλειστικά. Άνω κάτω. Κάτι τον έβριζε, τον έλεγε, αλλά καλό τρόπο. Γιατί γελάνε. Εντάξει. Να, χαλάς όλο το ρεπορτάζ όμως. Έτσι πέφτουν τα νούμερα. Ναι, ρε Δημήτρη. Άσε τα γέλια τώρα. Γενικά δεν τον. Αυτό σκεφτόμουν νωρίτερα, ότι δεν τον έχω ακούσει να ξεφωνίζει. Μια-δυο φορές και στο πρώτο στάδιο ξυπνήστε, σοβαρευτείτε. Αυτά δηλαδή τέτοια ξεσπάσματα δεν έχει πολλά. Χθες πάντως στις δηλώσεις που τον έβλεπα στην κάμερα της Νόβα, έναν εκνευρισμό για τον γκολ και γενικώς για την αντίδραση του ΠΑΟΚ στο τέλος. Την είχε ο προπονητής. Αφού τον έκανα πρώτη ερώτηση για ΠΑΟΚ, πολλές φάσεις δεχτήκατε. Και γούρλωσε τα μάτια. Λέω τώρα τι λέει αυτός. Αλλά εντάξει, για δεύτερο ημίχρονο ο ΠΑΟΚ εκτέθηκε. Ναι. Όταν καλύτερος παίχτης είναι ο Ρέι, γιατί έχαναν τα άχαστα. Ναι. Εντάξει, ήταν κακή η εμφάνιση του δεύτερου ημίχρονου. Είχαν οι άλλοι 5 μεγάλες ευκαιρίες. Mm-hmm. Έτσι είναι. 4 έβγαλε ο Ρέι, δέχτηκε για ένα γκολ ο ΠΑΟΚ και ένα που αστόχησε ο Ντομπέ, αυτός ο πολύ καλός ακρός. Με το σουτ, ναι. Μόνος του. Πάλι γελάνης, εντάξει. Τον Μπρίγιοβιτς πώς τον είδες? Γιατί ο κόσμος... Ναι. Ακούσουμε live τι λέει. Μικρόφωνο στον προπονητή. Ο Κρέσπο, ο οποίος είναι ο καλύτερος ατακαδόρος βέβαια. Και δεν είναι και από τους που τους περιμένεις, αλλά έχει φοβερές ατάκες. Και έχει και ένα ύφος που δεν καταλαβαίνεις. Αν μιλάει σοβαρά. Ναι. Είναι φοβερός ατακαδόρος. Άλλος. Ο κόσμος περιμένει να μάθει τι εικόνα σχημάτισες για Πρίγιοβιτς, γιατί αγωνιά αν θα είναι 100% έτοιμος στο μάτς με Βασιλεία. Θέλει, θα είναι. Θα κάνει. Πέρα από αυτό. Έχει άλλη επιλογή. Δεν έχει επιλογή, σωστά. Δεν έχει πρόβλημα. Δεν έχει πρόβλημα. Όλοι αυτό λένε. Ο ίδιος ο προπονητής, όλη η ομάδα. Δεν υπάρχει θέμα ξεκούρασης και αναπνοών κτλ. Θα έχει και μια ειδική διαχείριση στην πορεία. Μια χαρά είναι. Μια χαρά είναι. Πολύ ωρεξάτος. Είναι οκ. Okay. Είναι οκ. Okay. Ο Πρίγκιπετς ο γνωστός. Ωραία. Θα παίξει και άλλο ένα 90 λεπτό.
και μια χαρά. Άρα έχουμε τώρα, δύο ακόμη φιλικά, έτσι. Να γίνει για να έχει ο ΠΑΟΚ αλλαγές και αυτά και ότι ψάχνει σύντροφο και ένα χρόνο. Έχουν υποθεί πολλές φορές. Εντάξει, υπάρχουν θέματα εκεί. Okay, αλλά για τον Μπρίγκεβιτς και την Βασιλεία και το ξεκίνημα είναι άλλη υπόθεση. Η ομάδα νομίζω είναι μια χαρά. Ωραία. Άλλα λοιπόν, δύο φιλικά. Κυριακή μεσημέρι, 1:30 Ελλάδος, ΠΑΟΚ Αντβέρπ, είναι απόσταση. Είναι απόσταση, θα πάμε 130 χιλιόμετρα από εδώ προς την Πρέντα για να παίξει ο ΠΑΟΚ με την Αντβέρπ, όπου νομίζω παραμένει ο Μπόλωνη τώρα, πρέπει να είναι εκεί ακόμα, ο Ρουμάνος. Για να το πάρουμε κι εμείς. Και την Δευτέρα οριστικοποιήθηκε, παρά τα όσα γράφονταν και τα λοιπά, γιατί ήταν διάφορες επαφές του ΠΑΟΚ και ευτυχώς για να μην έχει μεγάλο ταξίδι, ότι θα παίξει με την De Graafschap και πάλι το μεσημέρι. 3:30, 2:30 Ολλανδίας, 3:30 Ελλάδος. Ακόμα άρα, εκεί είναι ο Μπόλωνη. Συμβόλαιο μέχρι το 19 έχει. Ναι. Πολύς χρόνος την Κυριακή προφανώς για τους βασικούς, πολύς χρόνος τη Δευτέρα για τους θεωρητικά ανεπληρωματικούς. Mm-hmm. Και όλοι ευχαριστημένοι από τη μοιρασιά του Λουτσέσκου, έτσι. Ναι, έτσι, έτσι πρέπει. Προετοιμασία είναι και είναι φυσιολογικό η εντεκάδα των βασικών να εμπνέει τόσο πολύ εμπιστοσύνη και να έχει τόσο καλή εικόνα. Είχε με τη Στεάουα. Και η εντεκάδα η δεύτερη, εντάξει, να έχει τα θέματα της ή μια μεικτή εντεκάδα. Όπως η χθες είναι το δεύτερο ημιχρόνου. Να έχει θέματα, είναι λογικό, δεν είναι απίθανο να μην έχει την ίδια συνοχή. Ναι. Mm-hmm. Ωραία, ωραία Δημήτρη. Να αυτά προς το παρόν. Ωραία. Και με παίχτες και με φιλικά με την ομάδα. Δεν ξέρω αν άφησαμε κάτι άλλο. Ναι, όχι, ναι. Νομίζω ότι τα απαντήσαμε. Ωραία. Ωραία. Λοιπόν, αυτά από τον Δημήτρη Μπατζόγλου από την Ολλανδία. Πάμε διάλειμμα και επιστρέφουμε. Εδώ είμαστε. Μαζί θα πάμε μέχρι και τις 3. Νίκος Μοσχοβίτης, Ελένη Μπούντου πίσω από τα μικρόφωνα. ΠΑΟΚ 24 ακούτε. Νομίζω ότι τα αναλύσαμε όλα τα ποδοσφαιρικά. Έχουμε να πούμε μερικές ακόμη λεπτομέρειες για Ενρίκε, γιατί είναι καθοδόν για Καζακστάν. Έχουμε να πούμε για Ζάιρο, ο οποίος είναι στην Κροατία και περνάει ιατρικές εξετάσεις. Ναι, έτσι γράφουν οι Κροάτες. Νομίζω ότι σήμερα είναι να ολοκληρώσει αυτή η διαδικασία εκεί. Και η Χάιντουκ, αν θυμάμαι καλά. Χάιντουκ, Σλοβενία νομίζω είναι. Χάιντουκ Σπλίτ, καλέ, τι Σλοβενία. Στη Σλοβενία είναι η Χάιντουκ για προετοιμασία. Και αύριο να ενσωματωθεί με την αποστολή εκεί. Επέστρεψε ο Λέοβατς εκεί. Όχι, ο Λέοβατς πήγε στην Δυναμό Ζάγκρεπ. Α, okay. Ήταν στη Ριέκα. Απλά. Στα δύο. Ο Τούντορ είχε σχέση με την Χάιντουκ, αν δεν κάνω λάθος. Πρέπει να υπήρξε προπονητής της Χάιντουκ Σπλίτ. Οκ. Ο Ζάιρο, το συμβόλαιο που έχει τώρα με τον ΠΑΟΚ, δεν νομίζω να ανανεωθεί. Όχι, ολοκληρώνεται το συμβόλαιο του. Ολοκληρώνεται του χρόνου το καλοκαίρι. Του χρόνου. Τώρα εντάξει, πηγαίνει ιδανικός και προφανώς το επόμενο καλοκαίρι θα είναι. Όταν μπαίνει στο τελευταίο έτος του συμβολέου σου, δεν υπάρχει προοπτική του δανεισμού. Οπότε νομίζω ότι κάπως έτσι ολοκληρώνεται ο κύκλος του Βραζιλιάνου στον ΠΑΟΚ. Ήρθε τον Αύγουστο του 2015, υπέγραψε τετραετές συμβόλαιο. Νομίζω ότι ήρθε με εντελώς διαφορετική προοπτική, με εντελώς διαφορετικές συνθήκες. Και εντελώς διαφορετικός ΠΑΟΚ εκείνος που είχε έρθει τώρα, εντάξει, κακά τα ψέματα. Δεν έχει καμία σχέση με τον ΠΑΟΚ που είναι τώρα. Έτσι ακριβώς. Εκείνος που ήρθε ο Ζάιρο τότε. Και ο Ζάιρο δεν κούμπωσε, η αλήθεια είναι ποτέ. Πήγε δανεικός στον Πας Γιάννενα, αν δεν κάνω λάθος. Πας Γιάννενα. Πέρσι στην Τέριφ Σιρασπό. Σέριφ Τυρασπόλ. Εντάξει, αλλά αλλάξαμε δύο συλλαβές. Έτσι ακριβώς. Λοιπόν, υπάρχουν έτσι τέτοιες κινήσεις, τέτοιες μεταγραφικές κινήσεις, θα μπορούσαμε να τις πούμε έτσι. Για τους άλλους. Και βεβαίως υπάρχουν και αρκετοί ποδοσφαιριστές που επέστρεψαν από το δανεισμό, γιατί είπε πριν ο Δημήτρης για τον Πούγκουρα. Είναι και αυτός μια περίπτωση ποδοσφαιριστή που έχει συμβόλαιο με τον ΠΑΟΚ, αλλά στην παρούσα φάση είναι εκτός αγωνιστικού πλάνου, προπονείται μόνος του. Είναι διάφοροι τις πιτσιρικάδες. Ο Πούγκουρας εδώ και καιρό περιμένει το OK από τον ΠΑΟΚ για να συνεχίσει αλλού. Και δεν έχει πάρει ούτε αυτό. Ναι. Δηλαδή. Υπάρχει και ένα τέτοιο μέτωπο ανοιχτό, το οποίο αφορά τους ποδοσφαιριστές, οι οποίοι δεν υπολογίζονται από τον ΠΑΟΚ και από τον Ράσβαν Λουτσέσκου, έχουν επιστρέψει από τον δανεισμό τους. Μιλάμε, λέμε, ας πούμε τώρα.
Πριν, χθες είδαμε και λίγο τον Μιχόγεβιτς, ο οποίος είναι και αυτός να πάει ιδανικός. Ωραία. Ναι, ξεκάθαρα. Αυτή τη στιγμή λογίζεται ως πέμπτος στόπερ για την ομάδα του Δικεφάλου. Πέμπτος στόπερ, ο οποίος θα φύγει ιδανικός. Πέμπτος στόπερ είναι και ο Πούγκουρας. Αλλά ο Πούγκουρας και αυτός είναι να πάει κάπου αλλού. Θα μείνει με τέσσερις τελικά ο ΠΑΟΚ, από ό,τι καταλαβαίνω. Να στο κάνω λίγο πιο εύκολο. Ναι. Είχες θέλω, θέλω λίγο να σταθείς κάπου, ωραία, αν είναι εύκολο. Ναι, ναι, τώρα βολεύτηκα. Για να έχω μια ωραία σωστή ραδιοφωνική κουβέντα, γιατί ακούγεται διαρκώς ένα backbook εδώ και μια ώρα που είμαστε στον αέρα. Προσπαθώ λίγο να φέρω. Θες να κάτσει αυτό το μικρόφωνο που είναι πολύ πιο εύχριστο. Λοιπόν, αλλάζω μικρόφωνο. Σοκ. Αλλάζω μικρόφωνο. Άντε, μπράβο. Εκπομπή, είμαστε, πολύ συμβαίνουν ωραία. Αυτά. Εκεί μπροστά εδώ και είσαι μια χαρά. Κοίταξε, αν έχεις την επιλογή για πολλά μικρόφωνα, κάθεσαι μισή ώρα στο πρώτο μικρόφωνο, μισή ώρα στο δεύτερο. Ναι, παιδί μου, απλά ξέρεις. Κάτσε σε μια έτσι ευθεία. Ναι. Ωραία, για να μπορούμε, ρε παιδί μου, να συνεννοηθούμε. Κατάλαβε. Γιατί αυτό το backbook λίγο με κραζείς. Ναι, όχι, καθόλου. Απλά λέω με προβλημάτισε. Για πες. Λοιπόν, τι λέγαμε, ότι υπάρχει ένα ανοιχτό μέτωπο που αφορά τους ποδοσφαιριστές, οι οποίοι πέρσι αγωνίστηκαν με τη μορφή δανεισμού, δεν υπολογίζονται από τον ΠΑΟΚ και από τον Ράσβαν Λουτσέσκου, που κάποια στιγμή θα πρέπει να δούμε τι θα γίνει και με αυτούς. Ναι, τι θα κάνει ο ΠΑΟΚ με αυτούς. Όλα... Είπες πριν, είναι ο Πούγκουρας μια τέτοια περίπτωση. Ναι. Όλα αυτά τα οποία λέμε και οτιδήποτε έχει να κάνει με παίχτη του ΠΑΟΚ. Τα λέμε σήμερα 13 Ιουλίου, 31 Αυγούστου. Ποιοι από όλους αυτούς θα είναι, είναι κάτι που δεν μπορούμε να ξέρουμε. Δηλαδή, είπαμε πριν για τον Ουάρντα. Πού ξέρω εγώ ο Ουάρντα θα είναι μέχρι τότε στην ομάδα. Πού ξέρεις εσύ ότι σε ένα μήνα ο Ουάρντα θα είναι ο Ουάρντα το τρομί του, να το πω έτσι. Ας μην το τρομί, δεν είναι γελού χειρότερος. Αλλά να είναι κομπλέ σε όλες τις υποχρεώσεις. Ο χαρακτήρας, ρε παιδί μου, που θέλεις να βγάζει έτσι κάτι το επαγγελματικό, γιατί ο Ουάρντα. Είναι ένα παιδί το οποίο είναι αρκετά ενθουσιώδης. Ναι. Δες πόσο κομψά το θέτω. Πολύ ωραία. Και μπορεί ανά πάσα ώρα και στιγμή να δημιουργηθεί ένα θέμα στο εσωτερικό του δικεφάλου από το πουθενά. Έτσι, ελπίζουμε ότι φέτος τα δεδομένα είναι διαφορετικά για εκείνον, ότι έχει αντιληφθεί. Γιατί όπως και ο ίδιος το είπε, και θα τον ακούσουμε αργότερα τον Ουάρντα, επέστρεψε στην οικογένειά του, άρα σημαίνει ότι του αρέσει στον ΠΑΟΚ, έτσι, το απολαμβάνει να βρίσκεται στον ΠΑΟΚ. Okay. Και να σου πω κάτι, δέθηκε λίγο με το. Δέθηκε λίγο. Γουστάρει αυτή την τρέλα που υπάρχει στον ΠΑΟΚ με τον κόσμο. Δηλαδή ότι... και στον τελικό που πήγε στους οπαδούς, και εδώ που ερχόταν στην Τούμπα στα μάτς με τον Ατρόμητο και πήγαινε στον κόσμο. Δηλαδή μου, ο Ουάρντα είναι από αυτούς τους παίχτες που κάνουν γκέλ στον κόσμο. Ναι, ναι, okay. Ναι. Και ο Ενρίκε είναι ίδιος παίχτης. Και ο Ενρίκε κάνει γκέλ. Ωραία. Το θέμα είναι ποιοι από αυτούς μπορεί να λειτουργεί μέσα στην ομάδα. Δηλαδή, για μένα, μια τριάδα πίσω από τον Πρίγιοβιτς, η οποία θα έχει Πέλκα, Ζαμπά και Ουάρντα, καταρχάς είναι μια τριάδα έχεις η οποία. Έχει βγάλει εκτός Μπίσεσβάρ. Ναι, σου λέω. Ο σύνδεσμος γενικά σου λέω. Μέσα σεζόν. Να... Μέσα σεζόν. Ωραία. Εγώ λίγο έχω ένα θέμα με τους παίκτες οι οποίοι δεν φοβούνται να πάνε πάνω στον αντίπαλο. Δηλαδή, που παίρνουν την μπάλα και όταν θα έχουν να πάνε στον ασμένο δεν το φοβούνται. Για τον Ζαμπά δεν είμαι ακόμα 100% σίγουρος ότι το έχει. Απλά χθες με τον γκολ που έβαλε μου το έδειξε. Ωραία. Για τον Πέλα και τον Ουάρντα είμαι σίγουρος. Είναι... Αυτά τα πράγματα δεν τα βρίσκεις εύκολα. Αν καταφέρεις αυτά τα πράγματα λοιπόν, το να έχεις τρεις παίχτες τέτοιου τύπου, οι οποίοι με το που θα πάρουν την μπάλα δεν θα έχουν στο πρώτο μέρος, στο πρώτο κομμάτι, στην πρώτη του σκέψη να δώσουν πίσω ή να δώσουν πλάγια, αλλά να την πάρω την μπάλα και εφόσον μπορώ να παίξω ένα εναντίον ενός να παίξω. Ωραία. Να σου πω κάτι, αυτό το. Το βρίσκεις κιόλα στην πορεία. Για δεν το χτίζεις όμως. Δεν το έχει σε τέτοιο μεγάλο βαθμό. Όχι, νομίζω ο Πέλεκας το έχει από μικρός. Απλά επειδή έχει βελτιώσει πράγματα έχει στην αντίληψή μπράβο. Του μέσα στο παιχνίδι και όλα ναι, αυτά, ναι, ναι, ναι. Το κάνει με πιο σωστό τρόπο. Okay. Και ο Ουάρντο νομίζω ότι μπορεί να το κάνει αυτό το πράγμα. Το είδαμε και με τον Ατρόμητο. Διαφορετική ομάδα. Άλλο ποδόσφαιρο. Okay. Ο Ζαμπάς με χθες επίσης έδειξε ότι το έχει αυτό το πράγμα. Αυτό το να έχει παίκτη ο οποίο πηγαίνει πάνω στον αντίπαλο. Είναι πάντα δύσκολο για τον αντίπαλο. Αν έχεις τρεις και τους κάνεις λειτουργικούς, προφανώς και έχεις μια. Ακόμη δυσκολότερο. Ναι, ναι. Έχεις ένα όπλο καλό. Απλά εντάξει. Όλα αυτά που συζητάμε είναι θεωρία. Δεν μπορείς να είσαι σίγουρος, δεν μπορείς να πεις ότι. Και δεν μπορείς να είσαι σίγουρος και για το μέλλον, όχι το μέλλον σε δύο χρόνια, το μέλλον μέχρι το καλοκαίρι. Μέχρι 31 γενικά ο τρόπος ο οποίος λειτουργεί ο ΠΑΟΚ με τα γραφικά, τέλος πάντων είναι λίγο περίεργος, να το πω έτσι. Κοίτα, αυτό με τα γραφικά πλέον νομίζω ότι το έχουμε βγάλει έτσι από το μυαλό μας με την έννοια ότι στα μάτς με Βασιλεία, όπως έχουμε πει και ξαναλέμε, θα δούμε έναν κορμό τον οποίον ξέρουμε καλά, τον οποίον έχει δουλέψει ο Λουτσέσκου από πέρσι. Άρα τα μεταγραφικά θα μπουν κάποια στιγμή στη ζωή μας. Δεν νοείται να μην δεν μπουν στην ζωή μας το φετινό καλοκαίρι, αλλά για την ώρα δεν βρίσκονται στην πρώτη γραμμή του ΠΑΟΚ. Οπότε ό,τι χτίζεται, ό,τι δημιουργείται, ό,τι μοντάρεται έχει να κάνει με το υλικό
που είχε ήδη στα χέρια του ο Λουτσέσκου, τον κορμό που είχε ήδη στα χέρια του, και πάνω σε αυτόν θα δουλέψει. Και όπως είπε και ο Δημήτρης πριν, μία θέση παίζεται, έτσι. Mm-hmm. Δηλαδή, μπορεί να, βγάλει ενδεκάδα τώρα για τη Βασιλεία, έχοντας μόνο μία θέση με ερωτηματικό. Ναι. Για να δεις ποιος θα είναι όσο πλησιάζουν οι μέρες στην καλύτερη δυνατή κατάσταση για να πάρει για αυτήν τη θέση. Έτσι, και αναφέρομαι είτε στο Ζαμπά είτε στο Λιμνιό. Mm-hmm. Φανέλα βασικού. Ναι. Πριν πάμε στο διάλειμμα, να πούμε και το θέμα που έσκασε πριν από λίγο και αφορά τον Παναθηναϊκό. Καθώς ο Αστέρας Τρίπολης κατέθεσε προσφυγή κατά του Παναθηναϊκού για τη μεταγραφή του Δημήτρη Κουρμπέλη. Εντάξει, έχει πάψει πλέον να είναι είδηση το θέμα προσφυγής κατά του Παναθηναϊκού. Άγρια έτσι. Ο Αστέρας Τρίπολης λοιπόν κατέθεσε προσφυγή κατά του Παναθηναϊκού για αφιλόμενα ύψους 400.000 ευρώ. Πήρε και κάτι, εντάξει. Από τη μεταγραφή του Δημήτρη Κουρμπέλη στο Παναθηναϊκό. Είχε συμφωνηθεί να καταβληθεί το ποσό των 700.000 ευρώ και για την ώρα οι αρκάδες έχουν πάρει μόλις 300.000 ευρώ. Αφού πήραν και κάτι, πάλι καλά ξαναλέγω. Από τη στιγμή που δεν είδαν τα υπόλοιπα 400.000, αποφάσισαν να κινηθούν δικαστικά κατά του Παναθηναϊκού, να καταθέσουν προσφυγή κατά του Παναθηναϊκού, προκειμένου να βρεθεί λύση, να βρεθεί η χρυσή τομή εξωδικαστικά. Ο Παναθηναϊκός, ο οποίος έχει πολλά ανοιχτά μέτωπα. Ο Μπέλης, ο οποίος ανήκει στη Σαμπντόρια, δεν κάνω λάθος, περασμένο Ιανουάριο. Ναι, υποθετικά. Παίξει Σαμπντόρια. Ναι, υποθετικά ανήκει στη Σαμπντόρια. Ο Παναθηναϊκός, ο οποίος βεβαίως έχει ανοιχτά μέτωπα, καθώς εκκρεμεί η υπόθεση του Ρινάλντι. Το θυμάσαι σαν ποδοσφαιριστή. Υπάρχουν κάποια ονόματα που σκάνε στον Παναθηναϊκό. Αλλά το Ρινάλντι, δεν θυμάμαι. Και διεκδικούν χρήματα και λες πότε αγωνίστηκε αυτό στον Παναθηναϊκό. Το Ρινάλντι, δεν θυμάμαι, αν είναι δυνατόν. Ενώ πολύ κοντά στην κατάθεση προσφυγής βρίσκεται και ο Πορτογάλος πρώην χαφ του Παναθηναϊκού, Νούνο Ρέις. Αυτό το θυμάμαι. Ωραία. Πάμε λοιπόν στο διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγο. Με Λουτσέσκου, με Ουάρτε, για να τους ακούσουμε και να τους σχολιάσουμε μαζί. Λοιπόν, εδώ μας επιστρέψαμε. Πάω 24, συνεχίζουμε μέχρι και τις 3. Έχουμε συνδεθεί με Ολλανδία. Κάναμε μια κουβέντα εκεί με Δημήτρη Τσομπατζόγλου με αφορμή το χθεσινό φιλικό και γενικά αυτά που γίνονται, που έχουν να κάνουν με παίχτες που παίζουν, με παίχτες που δεν παίζουν, με παίχτες που φεύγουν. Με παίχτες που έρχονται. Δεν κάνουμε κάποια κουβέντα γιατί δεν έρχεται κάποιος προς το παρόν. Ή τουλάχιστον έτσι φαίνεται. Χθες μετά το τέλος του. Ναι, τι έχεις εκεί πέρα. Είχε ένα πολύ ωραίο μήνυμα Ζαμπά χθες μετά τον γκολ που πέτυχε. Όταν είπα τα όνειρά μου σε κάποιον, μου είπε ότι είναι πολύ μεγάλα για μένα. Όταν ήθελα να μου πούν σταμάτα, μην πας παραπέρα, ο Θεός μου είπε να πάω μπροστά μαζί του. Έλα, εγώ το βρήκα πάρα πολύ ωραίο. Έλα, αυτό δείχνει θέληση. Στα αγγλικά είναι γραμμένο. Είναι στα βραζιλιάνικα. Α, στα ισπανο-βραζιλιάνικα αυτά τα. Πώς τα έλεγες πριν. Μίλα λίγο. Κάτσε να διαβάσω λίγο, περίμενε. Ναι, διάβασε. Δεν βλέπουμε. Διάβασε εδώ. Quando eu contei os meus sonhos para alguém, me disseram são grandes demais para você. Έχεις λίγο μια ρώση. Βραζιλιάνικη. Ναι, όχι, δεν είναι βραζιλιάνικη. Λίγο βλαχορώσικη θα ήταν. Κάπου είχα, σαν να άκουγα λίγο Ρωσία. Σαν να συνδέθηκα λίγο με Ρωσία. Τα μηνύματα στο Instagram τώρα, λες και είμαι καμιά influencer, δεν μου αρέσουν και πολύ, να ξέρεις. Κοίτα, είναι ενεργός στα social media. Ναι, καλά κάνει άνθρωπος και ενεργός, δεν λέω εγώ το αντίθετο. Και εμείς αγαπάμε τους παίκτες που είναι ενεργούς στα social. Ναι, το μήνυμα, σαν να είμαι κάποια influencer, με προβληματίζει, κατάλαβες αυτό. Γιατί ήταν ένα μήνυμα από καρδιάς, ότι όταν οι άλλοι μου λένε. Σίγουρα γουγκλαρισμένο, σίγουρα. Σταμάτα. Εγώ τους είπα ότι έχω πολύ μεγάλα όνειρα για να προχωρήσω. Σίγουρα γουγκλαρισμένο με. Quote όνειρα, κάπως έτσι. Όνειρα, επιτυχία, προχώρα. Ναι. Μάλιστα. Λοιπόν, θες να ακούσουμε τα αγγλικά του Λουτσέσκου και τι είπε ο Λουτσέσκου. Ναι, να ακούσουμε τι είπε ο Λουτσέσκου, γιατί έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Νομίζω ότι ο Λουτσέσκου, όταν δέχεται κάποιες ερωτήσεις έτσι που δεν θέλει να απαντήσει, καταλαβαίνουμε πότε δεν θέλει να απαντήσει και πότε θέλει να πει. Και πόσο ωραία το κλείνει, έτσι. Βάζει μία πρόταση, ναι. Τελεία και πάμε παρακάτω. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε τον Λουτσέσκου, όσο έπαιχθες. For PAOK, as a team, we received too many dangerous attacks from the opponent. So definitely. In the second half. Maybe yes, but we didn't play with, let's say, main group of players. And always when there are new players in 3 weeks, it's very difficult to fix everything and to be okay. But
apart this situation, imagine that having two trainings yesterday, two trainings before yesterday, the reactions are slower. The confidence is not very strong. Then every mistake that you do, very easy after could be transformed in a situation for the opponents. Ίσως ναι, αλλά μπορούμε να πούμε πως δεν παίξαμε σήμερα με το βασικό μας γκρουπ. Υπήρχε μια μίξη παιχτών, καινούργιοι παίχτες που δεν γνωρίζουν απόλυτα τα πράγματα. Μπορούμε να βάλουμε το γεγονός ότι υπήρχαν διπλές προπονήσεις τις δύο προηγούμενες μέρες, κάτι που καθιστά τις αντιδράσεις των παιχτών λίγο πιο αργές, η αυτοποίθηση είναι λίγο χαμηλότερη. Then for me, no, it's not this the problem. For me, it's the best situation that we have the possibility to play games and to mix players. And when really we needed a result, it was against Steaua. We put our group that knows very well how to behave and how to react. For all the others, it's necessary to have the possibility to be involved in with our old players like this. To find faster the chemistry and the good understanding. Χρειαζόμαστε να μπαίνουν σιγά σιγά οι παίκτες με τους παλαιότερους σε μια μίξη για να μαθαίνουν το τι χρειαζόμαστε ακριβώς στο γήπεδο και όταν πραγματικά θέλουμε ένα αποτέλεσμα και αυτό το ήταν απέναντι στη Στεάου, καταφέραμε να το πάρουμε χρησιμοποιώντας τον βασικό μας ας πούμε κορμό παίκτων. Είδαμε μια πολύ καλή συνεργασία της δεξιάς πλευράς στο πρώτο ημίχρονο, είναι κάτι που τον χαροποιεί, του δίνει αισιοδοξία. They saw a very good cooperation in the first half in our right side. Is it something that satisfies you? Right. Yes. Some players look okay for this moment. Some players they fight to find the balance. One or two are a little bit out and are a little bit out. They need much more time, especially for the players that played in the second half and especially on the left side. But as I said, for us it's a good preparation, it's good work and it's a good involvement from each one. Με χαροποιεί, ναι. Κάποιοι παίκτες είναι σε καλύτερη κατάσταση. Ένα-δύο παίκτες χρειάζονται παραπάνω χρόνο. Κάποιοι έχουν έρθει τώρα και χρειάζονται λίγο περισσότερο για να προσαρμοστούν. Για μένα είναι πάρα πολύ σημαντικό το γεγονός ότι παίρνουν όλοι τον χρόνο συμμετοχής και μπορούμε να προσαρμοστούμε στα δεδομένα που θέλουμε. Πρώτη εμφάνιση για Ουάρντα και για Πρίγιοβιτς. Θα θέλει ένα σχόλιο να κάνει για τους δύο παίκτες. The first appearance for Ουάρντα and for Πρίγιοβιτς, if you would like to comment something. For Varda is the third day of training, the first time when he played with the team. He has quality, it's obvious, he needs a little bit more time to understand us, but he will do fast because he has a lot of will. For Prio, nothing, just that we are on this good way. He has a lot of will to be ready for the game from 24. And this is the most important. He fought a lot, he gave a lot of effort today in these 45 minutes. On Monday he will have 90 minutes, then I am very confident that he will be in a good shape for the game against Basel. Για τον Ουάρντα είναι η τρίτη μέρα που είναι μαζί μας, η πρώτη εμφάνιση. Είναι ξεκάθαρο ότι έχει μια ποιότητα, χρειάζεται όμως λίγο χρόνο να έρθει κοντά μας στο group. Θα γίνει αυτό ξεκάθαρα γιατί υπάρχει θέληση. Για τον Πρίγιοβιτς δεν μπορώ να πω κάτι. Ήταν μεγάλη προσπάθειά του σήμερα, μεγάλη θέλησή του να είναι έτοιμο στο παιχνίδι με τη Βασιλεία. Στο φιλικό που έχουμε τη Δευτέρα θα πάρει 90 λεπτά χρόνο συμμετοχής και ευελπιστώ να είναι έτοιμο για το παιχνίδι με τη Βασιλεία. To be honest, if I have a small disappointment, it's especially for the left, for the second half, for the left side and of defense, but it's totally normal having one young player that doesn't play in his position and now he fights with himself to understand and the mark that was completely out in this period and we try to bring back. He knows very well that is our fifth option. Then it's hard for him to fight in this moment to give something more.
Αν υπάρχει μία απογοήτευσή μου εισαγωγικά, είναι η συνεργασία που υπήρχε στο δεύτερο ημίχρονο στην αριστερή μας πλευρά, αλλά είναι λίγο φυσιολογικό αυτό. Έχοντας έναν παίκτη ο οποίος είναι μικρός, ο οποίος παλεύει και με τον ίδιο του τον εαυτό για να καταλάβει μία θέση την οποία, η οποία δεν είναι δικιά του. Και στο άκρο αυτό βρισκόταν και ο Μιχόγιβιτς, ο οποίος βρισκόταν εκτός. Θέλαμε να τον επαναφέρουμε, προσπαθώντας να του δώσουμε λίγο χρόνο, ξέροντας όμως και ο ίδιος ότι είναι η πέμπτη μας επιλογή στα στόπερ. Ένα σχόλιο για τον γκολ του Ζαμπά, τι σημαίνει αυτό το γκολ. Και δεύτερον, αν τελικά έχει πάρθει η απόφαση για τον Ενρίκε, γιατί μαθαίνουμε ότι προχωράει σε επαφές με μια άλλη ομάδα. If you would like to comment about the goal of Ζαμπά, this action, and if you would like to comment something also about Enrique, that they listen some rumors that he is going on loan. This is a matter of of club, of management to communicate to his media. For Pedro, Όσον αφορά τον Πέντρο, είναι θέμα της διοίκησης να επικοινωνήσει με τους δημοσιογράφους για να υπάρχει ενημέρωση. For the other aspect, Java is a young talent player. For this reason, he's here. More than the action of the goal, I was satisfied about his fast understanding and for his way of playing and for his reactions, for his tactical discipline that showed us in a very short time. Όσον αφορά τον Τζαμπά, είναι ένας ταλαντούχος, ένας νέος παίκτης, ο οποίος γι' αυτό βρίσκεται και εδώ. Είμαι πολύ ευχαριστημένος τόσο από την παρουσία του, από τις ενέργειες και τις αντιδράσεις του, αλλά και την τακτική πειθαρχία την οποία δείχνει και ενώ βρίσκεται πάρα πολύ λίγο χρόνο μαζί μας. For our players, for all the others, I am satisfied because they play, they made a lot of effort being tired and normally that we have not a very fast movement of the ball. Sometimes we find difficult to move the ball from the back comparing with last year, but is absolutely normal having in consideration this tiredness that it's normal for this period of preparation. And at least I see that we try, that this is the most important for me. Για τους υπόλοιπους παίκτες είμαι απόλυτα ικανοποιημένος. Ενδεχομένως να έχουμε λίγο πιο αργή μεταφορά της μπάλας από τα μετόπισθεν προς τα εμπρός. Αυτό είναι φυσιολογικό λόγω της κούρασης που υπάρχει. Δεν μπορούμε να βρισκόμαστε στο ίδιο επίπεδο που βρισκόμαστε πέρσι. Αυτό που με χαροποιεί παρόλα αυτά είναι ότι προσπαθούμε να το κάνουμε αυτό και είμαστε στο σωστό δρόμο. Λοιπόν. Τι κρατάμε από τον Λουτσέσκου? Όταν κάτι δεν του αρέσει πλέον το καταλαβαίνουμε. Δηλαδή για τα αριστερά, ας πούμε, είπε πολύ ωραία ότι έχουμε ένα νέο παιδί που το παλεύει, παίζει σε μια άλλη θέση, αλλά το μήνυμα έρχεται. Έχω ωραία, ένα παράπονο, είπε από την αριστερή πλευρά στο δεύτερο ημίχρονο. Αλλά δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι γιατί έχουμε ένα νεαρό παίκτη ο οποίος τώρα παίζει. Αυτό ακριβώς. Αλλά από την άλλη, τι να πω για την αριστερή. Τι να πω για την αριστερή μας πλευρά, όταν εκεί πέρα έχω τον νεαρό Μπαλογιάννη, έτσι ένας παίκτης νέος σε ηλικία που παλεύει με τον εαυτό του, παλεύει να μάθει μια θέση την οποία δεν την ξέρει. Και από εκεί και πέρα ο Μιχόγεβιτς είναι η πέμπτη μας επιλογή στα στόπερ. Άρα κρατάμε το ένα κομμάτι που αφορά την αριστερή πλευρά όταν λείπει ο Βιερίνια, τι γίνεται με αυτό το κομμάτι, με αυτή τη θέση από εκεί. Κρατάμε στα στόπερ ότι έδωσα χρόνο σε Μιχόγεβιτς, αλλά ο Μιχόγεβιτς στην παρούσα φάση είναι η πέμπτη μας επιλογή. Από εκεί και πέρα κρατάμε αυτό για Ουάρντα, ότι είναι τρεις μέρες μαζί μας, έχει ποιότητα, αλλά Ουάρντα είναι αυτός. Θέλει χρόνο. Θα δούμε τι θα γίνει. Βλέπω ότι υπάρχει θέληση, έτσι, μια πρώτη ανάγνωση για Ουάρντα, έτσι. Για τον Ενρίκε. Είναι θέμα της διοίκησης τι θα γίνει με το θέμα Ενρίκε, τελεία, έτσι. Δεν ξανοίγεται πάρα πολύ ο προπονητής του ΠΑΟΚ, ο οποίος Ενρίκε, όπως αναφέραμε και προηγουμένως, έφυγε ήδη, αναχώρησε για το Καζακστάν και την Αστάνα. Για τον Ζαμπά, γιατί είδαμε ένα έτσι πρώτο δείγμα από τον Ζαμπά, ένα πρώτο πολύ καλό δείγμα από τον Ζαμπά. Είναι ταλαντούχος, γι' αυτό και βρίσκεται εδώ. Είμαι ευχαριστημένος από την τακτική του πειθαρχία,
αλλά ο Ζαμπά θα πρέπει να κουμπώσει με το υπόλοιπο σύνολο, γενικώς να γίνει ένα κομμάτι της ομάδας. Έριξε και έτσι, άφησε κάποια συμπεράσματα, κάποια μηνύματα, έστειλε προς πάσα κατεύθυνση, γιατί δεν μου άρεσε, λέει, η αργή μετακίνηση της μπάλας από την άμυνα προς την επίθεση, δεν είδε ανάπτυξη στο παιχνίδι του, αλλά από εκεί και πέρα είναι λογικό για το σημείο το οποίο βρισκόμαστε. Δεν κρύβεται ο Λουτσέσκου, η αλήθεια είναι ότι άμα θέλει κάτι να το πει, θα το πει. Είτε θα το πει με μία πρόταση, είτε με μία ατάκα, είτε θα το δώσει πλαγίως. Νομίζω ότι αν τον παρακολουθείς τον Λουτσέσκου και τον ξέρεις καλά, μπορείς να διαβάσεις ακριβώς τι θέλει να πει ή τι μηνύματα θέλει να περάσει ο προπονητής του ΠΑΟΚ. Διπλέον τον έχω μάθει. Ολοκληρώσαμε Λουτσέσκου. Ολοκληρώσαμε Λουτσέσκου. Πάμε να ακούσουμε και τον Νουάρντα. Πρώτο είμαστε έτοιμοι να ακούσουμε. Πώς αισθάνεται που επέστρεψε στον ΠΑΟΚ, φόρεσε τη φανέλα που έπαιξε παιχνίδι? Of course I'm happy. I'm back to my family. I'm very happy. ΠΑΟΚ is my team. I was for loan. So I'm back now and I'm ready to fight for this club. Είμαι πολύ χαρούμενος που επιστρέφω στην ομάδα μου, επιστρέφω στην οικογένειά μου. Έλειπα ένα χρόνο ως δανεικός, αλλά είμαι πολύ χαρούμενος και είμαι έτοιμος να παλέψω για τον ΠΑΟΚ. Η ψυχολογία του μετά από μια πολύ καλή σεζόν και την παρουσία του στο Μουντιάλ πλέον θεωρεί ότι είναι έτοιμος να σταθεί και να κάνει τη διαφορά στον ΠΑΟΚ? Of course, I'm ready with the team. Here we are family, the team help each other, so I am ready. Ναι, είμαι έτοιμος, είμαστε όλοι εδώ μαζί, προσπαθούμε, είμαστε μια οικογένεια, οπότε ναι, θεωρώ και εγώ ότι είμαι έτοιμος. Για τον Βασιλεία θα είναι έτοιμος? Will you be ready for the games against Basel? Yes, I'm ready. I am ready for all. Ναι, θα είμαι έτοιμος για τα δύο παιχνίδια. Σε μια ομάδα που έχει χαρακτηριστεί πέρυσι από την ομοιογένειά της, πόσο εύκολο θεωρεί ότι θα μπει σε αυτή την ομάδα, σε αυτό το κλίμα, για να μπορεί να γίνει μέλος πραγματικά σε αυτό? Hey, they are all my friends. I play with them from not last season before. And I have very good relation from last season when I was in Atromitos. We speak, we ask about each other. So we still family and I am back to my family. Είναι ποδοσφαιριστές με τους οποίους έχω αγωνιστεί από την προηγούμενη φορά που ήμουν εδώ στην ομάδα. Έχουμε πολύ καλές σχέσεις. Μιλούσαμε και κατά τη διάρκεια του δανεισμού στο Ατρόμητο. Είμαστε μια οικογένεια, όπως είπα και πριν, οπότε θεωρώ ότι δεν θα υπάρχει κανένα πρόβλημα. Το προπονητή έχει μιλήσει, του έχει ζητήσει κάποια συγκεκριμένα πράγματα? Yes, normal. The team, they are one year here together and I wasn't there. He spoke to me about the tactics, about what he wants. And I always listen to the coach, because what the coach wants, I will do in the pitch. Ναι, είναι λογικό. Έλειπα μία σεζόν. Ο προπονητής έχει μιλήσει μαζί μου, έχει εξηγήσει κάποια πράγματα που θέλει από μένα στον αγωνιστικό χώρο. Μου έχει εξηγήσει την τακτική της ομάδας και ό,τι πει ο προπονητής, είμαι διατεθειμένος να το κάνω μέσα στο γήπεδο. Φαντάζομαι το Μουντιάλ ήταν ένα όνειρο για τον ίδιο. Το επόμενο όνειρο, εγώ είμαι μεγάλος στόχος. Of course, the World Cup is the dream for everyone. I play for my country, I fight for my country. But it's not the last. I am 24 years old. It was the start. Now I finished the World Cup. Now I am with ΠΑΟΚ. I will play the Champions League. And my dream will not stop because this is only the start. Το παγκόσμιο κύπελλο είναι ένα όνειρο για όλο τον κόσμο. Αγωνίστηκα για την πατρίδα μου. Από εκεί και πέρα τα όνειρα δεν σταματούν. Είμαι 24 χρονών. Τώρα είναι η αρχή ουσιαστικά για μένα. Είμαι στον ΠΑΟΚ. Θέλω να αγωνιστώ στο Champions League και να συνεχίζω να πετυχαίνω τους στόχους μου. Και το εμφάνιση πώς την είδες σήμερα? I'm not a new player with ΠΑΟΚ. I told you. We know each other. I came and it's the first. I told you it's the start, and I wish to continue like this with the team to make something to go to the group stage in the Champions League. Δεν είμαι καινούριος στην ομάδα. Είμαι ένας παίκτης που έχω ξαναπαίξει, οπότε δεν θεωρώ ότι είναι ντεμπούτο. Θέλω να συνεχίσω έτσι και ο στόχος μας είναι να μπούμε στο μήλος του Champions League. Στα ελληνικά είναι έτοιμος να κάνει καμιά δήλωση? Όχι. Καλή επιτυχία στο όλο Θεσσαλονίκη και all ΠΑΟΚ fans. Καλό σεζόν for all. Και αν θέλει ένα μήνυμα στον κόσμο του ΠΑΟΚ, γιατί πέρυσι που έφυγε, ίσως έφυγε λίγο παρεξηγημένος. Βέβαια μετά με τον Ατρόμητο έδειξε πράγματα και θέματα, αλλά αν θέλει να στείλει ένα μήνυμα. No, it's okay. All ΠΑΟΚ fans, they support me from the first day when I was in Ατρόμητο. They support me and they help me. Everyone, they send me to come back. And now I am back. I make a good season. And now I back to my team because my contract here with ΠΑΟΚ. Όχι, ο κόσμος από την πρώτη στιγμή με υποστηρίζει, από όταν έφυγα και πήγα στον Ατρόμητο και μου έστειλε μηνύματα να γυρίσω. Γύρισα, είμαι εδώ και είναι όλα καλά, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Λοιπόν, αυτά και από τον Amr Ouarda. Δεν μένω πολύ στις δηλώσεις, δεν έχω να κρατήσω και πάρα πολλά. Okay, σοβαρό, στον Αντάλλο μέχρι εκεί δεν είναι. Εντάξει, κρατάω τη χαρά του και τη διάθεσή του που επέστρεψε στον ΠΑΟΚ.
που χαρακτήρισε η οικογένεια των ΠΑΟΚ, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι επέστρεψε στην οικογένειά μου και βεβαίως ότι θέλει να αγωνιστεί με τον ΠΑΟΚ στο Champions League. Αυτό δείχνει μια διάθεση παραμονής, μια διάθεση να καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια, έτσι, για να εξασφαλίσει μια θέση στο ρόστερ και στο δυναμικό του ΠΑΟΚ, προκειμένου να πετύχει και τα όνειρά του, όπως είναι αυτό της διοργάνωσης του Champions League. Πάμε στο διάλειμμα, επιστρέφουμε για την τρίτη ώρα, έχουμε να πούμε αρκετά ακόμα. Λοιπόν, εδώ είμαστε, Νίκος Μασχοβίτης, Ελένη Μπούντου μαζί, θα πάμε μέχρι και τις 3, τελευταία ώρα της εκπομπής ΠΑΟΚ 24 για σήμερα Παρασκευή, έτσι. Ναι, ναι. Μου χρωστάς μία βόλτα στα υπόλοιπα τμήματα του δικεφάλου. Εγώ? Τα οποία βεβαίως εσύ. Ναι. Εντάξει, όχι εσύ προσωπικά, με τη βοήθεια του Ραφαήλ Καϊτατζή θα τα κάνουμε αυτά. Αλλά θέλω να σου πω ότι υπήρχε κινητικότητα όλες τις προηγούμενες μέρες. Δίναμε από εδώ μέσα ανακοινώσεις, ανανεώσεις, μεταγραφικές κινήσεις. Όλα αυτά γιατί υπάρχει μια κινητικότητα στα υπόλοιπα τμήματα. Mm-hmm. Όχι σε όλα του ΠΑΟΚ, αλλά σε κάποια υπάρχει, έτσι. Οπότε σιγά σιγά νομίζω ότι ο Ραφαήλ θα μας βάλει στο κλίμα να δούμε και στο γυναικείο βόλεϊ, εκεί που η ομάδα κάνει πολύ μεγάλη προσπάθεια, η αλήθεια είναι. Mm-hmm. Έτσι το τμήμα στέκεται αρκετά καλά στα πόδια του. Και να δούμε και στα υπόλοιπα τι γίνεται, ποιοι φεύγουν, ποια ρόστερ έχουν κλείσει και πώς θα κυλήσει η χρονιά βεβαίως για τον ΑΣΥΓΜΑ ΠΑΟΚ. Ούτως ή άλλως για το βόλεϊ τα έχουμε πει και με τον Γιάννη αρκετές φορές. Να δούμε λίγο και στα υπόλοιπα τμήματα τα οποία θα μας κρατήσουν ζεστό, ευελπιστώ το ενδιαφέρον και φέτος. Γενικά μας έχουν κρατήσει ζεστό και το καλοκαίρι, γιατί καθημερινά έχουν από κάτι και η αλήθεια είναι ότι έχουμε καταλάβει τελευταία χρόνια που ασχολούμαστε λίγο πιο επισταμένα, να το πω έτσι, με τον ΑΣΥΓΜΑ, ότι... Δεν μπορώ να πω ότι είχε άδικο. Που ασχολούμαστε πιο επισταμένα λοιπόν με τον ΑΣΥΓΜΑ είναι ότι... Τα τμήματα αυτά γίνονται νωρίς μέσα στο καλοκαίρι. Δηλαδή, όταν θέλεις να φτιάξεις ομάδες πρωταγωνίστρες, να το πω έτσι, χρειάζεται να κάνεις σχετικά νωρίς τις κινήσεις. Και έτσι έχει γίνει και στο βόλεϊ, έτσι έχει γίνει και στο handball. Γίνονται ακόμα κινήσεις στα περισσότερα τμήματα, αλλά είναι κινήσεις πιο πολύ συμπληρωματικές. Περισσότερο οι βασικές κινήσεις έχουν ή τέλος πάντων έχουν γίνει τις προηγούμενες μέρες ή ολοκληρώνονται σιγά-σιγά και έτσι έχουμε εικόνα για τα περισσότερα τμήματα του που βρίσκονται. Δεν ξέρω αν συμφωνεί μαζί μου ο Ραφαήλ Καϊτατζής. Ραφαήλ, συμφωνείς, φίλε? Εννοείται. Πάμε. Καλησπέρα, Μπαίνεις πολύ καλά. Δηλαδή, έχουμε προχωρήσει τόσο πολύ ώστε μπορούμε να πούμε ότι έχουν γίνει όλες οι απαραίτητες κινήσεις και απλά περιμένουμε κάποιες πινελιές. Σε όλα τα θύματα νομίζω μένουν κάποιες πινελιές. Κυρίως νομίζω στο γυναικείο βόλιο και στο handball των ανδρών. Ωραία, για δώσε μας μια εικόνα. Ναι. Λοιπόν, ας ξεκινήσουμε από που είπαμε το γυναικείο βόλεϊ. 4 μεταγραφές ήδη πάρα πολύ καλές. Κιώση, Κελεσίδου, Πλουμή, Κλέπκου. Είναι παίχτρες που, εντάξει, ο περισσότερος κόσμος δεν τις ξέρει, είναι λογικό. Αν εξαιρέσουμε την Κιώση, η οποία ήταν και αρχηγός της εθνικής ομάδας. Αλλά και τα δεδομένα της κατηγορίας που συμμετέχει ο ΠΑΟΚ της Pre-League, που είναι μια κατηγορία πριν Α1. Είναι νομίζω ένα ρόστερ που θα μπορούσε να σταθεί επάξια και στην Α1. Mm-hmm. Ραφαήλ, είναι η ομάδα θα αγωνίζεται φέτος στην Pre-League, κάπως έτσι? Ναι, ναι, έτσι λέγεται η κατηγορία. Έγινε πέρσι αυτή η κατηγορία, είναι μόνο στις γυναίκες. Άλλο ένα δημιουργήμα. Κατηγορία Σφίνα δηλαδή. Ναι, κατηγορία Σφίνα πραγματικά. Αλλά θα έχει αρκετό ενδιαφέρον φέτος γιατί είναι ΑΕΚ, ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκός και ανεβαίνουν μόνο δύο ομάδες. Α, έχει τζέρζελο δηλαδή. Έχει αρκετό, ναι. Έχει αρκετό τζέρζελο, ναι. Θα είναι ωραία φέτος. Στο γυναικείο τμήμα του βόλεϊ συνεχίζει τη χρηματοδότηση από τον κύριο Αμυρίδη, σωστά? Ναι, εννοείται. Ναι. Εδώ και 3 χρόνια και η ομάδα ξεκίνησε από την ΕΠΕΣ και φέτος είναι στην Pre-League. Είχε δηλαδή ο αρχικός στόχος να ανέβει σε 2 χρόνια στην Α1, αλλά έγινε αυτή η κατηγορία και άρα ο ΠΑΟΚ πρέπει να την περάσει και αυτή. Θυμάμαι τον κύριο Αμυρίδη, τον οποίο φιλοξενήσαμε και εδώ στο ΠΑΟΚ 24, να βγάζει μια δυσαρέσκεια για τη συγκεκριμένη κατηγορία Παύλα Σφίνα που λέγαμε. Να ρωτήσω λίγο κάτι. Δηλαδή από την ΕΠΕΣ. Για να ανέβει στην Α1 ήθελε δηλαδή 2 ανόδους. Ήταν ναι, αυτό που ήσχε μέχρι πέρσι. Ναι, από την ΕΠΕΣ θα πήγαινε στην Α2 και την Α2 στην Α1. Ναι. Αλλά έγινε πρόπερση αυτή η κατηγορία. Πέρσι στην ουσία δηλαδή για πρώτη χρονιά ενεργοποιήθηκε. Και επομένως πρέπει να ξεπεράσει και αυτό τον σκόπλο. Αλλά ο αρχικός προγραμματισμός ήταν αυτό. 3 ανόδοι και κατευθείαν στην Α1. Mm-hmm. Άρα 4 προσθήκες, έτσι, 4 σημαντικές, ναι, προσθήκες. Και έρχονται και άλλες, νομίζω θα γίνουν και ανανεώσεις από την προηγούμενη ομάδα. Άλλωστε και ο κύριος Ολκίδης, ο νέος προπονητής, όταν είχε μιλήσει στο ΠΑΟΚ 24,
Είχε πει ότι στόχος του είναι να κρατηθεί και ένας κορμός από τις περσινές παίκτριες. Επίσης μια έμπειρη παίκτρια η κεντρική Κυριακίδου, η οποία θα μείνει από ό,τι φαίνεται. Νομίζω ότι θα κλείσει το ρόστερ σιγά σιγά και στο γενικείο βόλι. Ήδη το έχει κλείσει η ΑΕΚ. Ακολουθεί ο ΠΑΟΚ και ο Παναθηναϊκός είναι ανάλογα και με τις εξελίξεις στο διοικητικό επίπεδο που ξέρουμε. ΑΕΚ και Παναθηναϊκός έχουν δώσει βάση σε αυτό το τμήμα, δηλαδή. Η ΑΕΚ έχει κάνει ένα πολύ καλό ρόστερ. Δηλαδή πριν ανακοινώσει ο ΠΑΟΚ τις μέχρι τώρα μεταγραφές του ήταν το πρώτο φαβορί. Τώρα ΑΕΚ και ΠΑΟΚ είναι μαζί ακριβώς. Και ο Παναθηναϊκός περιμένουμε τις κινήσεις ανάλογα με το τι χρηματοδότηση θα υπάρξει από τον κύριο Γιαννακόπουλο. Από αυτό το οποίο πρόσεξα από τις ανακοινώσεις των παικτριών που αποκτήθηκαν, δεν μιλάμε για ένα νεαρό γκρουπ, μιλάμε για έμπειρο γκρουπ, έτσι, ναι, το οποίο δημιουργείται. Γι' αυτό ακριβώς είπα ότι θα είναι ένα ρόστερ το οποίο θα μπορούσε επάξια να είναι και στην Α1. Δηλαδή με προσθήκες τριών ξένων παικτριών στην Α1, δηλαδή μπορεί να πάρει κάθε ομάδα, θα μπορούσε ο ΠΑΟΚ να χτυπήσει τον Ολυμπιακό. Μάλιστα. Ωραία. Περιμένουμε κάτι άλλο από το συγκεκριμένο τμήμα ή έχουν κλείσει με μεταγραφικές κινήσεις? Όχι, έχουμε ακόμα εκεί πέρα. Υπάρχουν κάποια ανοιχτά μέτωπα. Θα τα περιμένουμε με ενδιαφέρον τις επόμενες ημέρες. Μάλιστα. Στα υπόλοιπα, Ραφαήλ. Λοιπόν, στα υπόλοιπα. Στο βόλεϊ των ανδρών είχαμε μια μεγάλη επιστροφή, όχι μόνο και σε αγωνιστικό κομμάτι, αλλά στου πάγκου, με την επιστροφή του κυρίου Κουντουρίδη, του κορυφαίου Έλληνα στατιστικολόγου, ο οποίος επιστρέφει στον δικέφαλο του Βουράνια, συνεργαστεί και πάλι με τον Στάνκο, ήταν στην Ρουμανία, γνωρίζονταν πάρα πολύ καλά. Ήταν επί Καλμαζίδη ο συγκεκριμένος, θυμάμαι καλά. Ναι, έχει κερδίσει 2 πρωταθλήματα και ένα κύπελο με τον ΠΑΟΚ στο team τότε του Καλμαζίδη, διαβάζει πάρα πολύ καλά τους αντιπάλους. Ραφαήλ, εξήγησε μας λίγο, ρε φίλε, ποια είναι η αρμοδιότητά του, γιατί διάβαζα και εγώ στον ΠΑΟΚ 24 και το λέγαμε, το αναφέραμε και λίγο και χθες, γιατί έπεσε πάνω στην εκπομπή. Ναι. Τι σημαίνει ότι είναι ο κορυφαίος Έλληνας στατιστικολόγος, δηλαδή πού βοηθάει, γιατί όπως καταλαβαίνεις, ναι, με τα τελευταία χρόνια βλέπουμε βόλια, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι τα ξέρουμε κιόλα, έτσι. Ναι, δηλαδή, εσείς που έχετε λίγο παραπάνω τριβή, μπορείτε να μας βοηθήσετε, γι' αυτό το λέω. Ναι, αυτό που είπα και πριν, διαβάζει τους αντιπάλους απίστευτα. Δίνει δηλαδή έτοιμη δουλειά, νομίζω, στον προπονητή. Είναι σαν αυτόν που ασχολείται, ας πούμε, στο μπάσκετ με το σκάουτινγκ του αντιπάλου, κάπως έτσι. Κάποιο τρόπο ναι, με μάλιστα. Κάποιο τρόπο ναι. Δηλαδή μάλιστα. Στο βόλεϊ είναι τα στατιστικά και της ομάδας, αλλά είναι αυτό το διάβασμα του αντιπάλου. Δηλαδή ποια είναι τα δύνατα σημεία, ποια πρέπει να προσέξει ο ΠΑΟΚ και τα δυνατά σημεία του αντιπάλου. Αλλά ήταν και αυτό σημαντικό κλειδί στην πορεία του ΠΑΟΚ τα προηγούμενα χρόνια. Mm-hmm. Όσον αφορά ρόστερ, οι άντρες έχουν κλείσει στο βόλεϊ. Έχουν κλείσει, ναι. Μάλιστα. Και πότε ξεκινάνε εν ώψη Champions League και όλα αυτά? Η προετοιμασία θα ξεκινήσει μετά το 15 Αύγουστο, οι αγώνες ξεκινάνε αρχές Οκτωβρίου οι επίσημοι. Ναι. Άρα εντάξει. Έχει ακόμα, αλλά το σημαντικό είναι ότι έχει κλείσει το ρόστερ και νομίζω ότι έτσι όπως γίνανε οι κινήσεις φέτος το καλοκαίρι, δεν ξέρω αν μας συμφωνείς, νομίζω ότι είναι κινήσεις με μεγαλύτερη έτσι σιγουριά για το ότι μπορεί να πάνε όλη τη χρονιά. Δεν βλέπω πολύ ρίσκο στις περισσότερες κινήσεις που έχουν γίνει. Ναι, δεν είναι όπως προηγούμενες χρονιές αυτό που περιμέναμε. Γινόταν μια κίνηση και αν δεν το έβγαινε ο ΠΑΟΚ θα πήγαινε τον Ιανουάριο σε μια προσθήκη η οποία θα βελτίωνε κάποια πράγματα. Είναι νομίζω το πιο πλήρες ρόστερ σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια. Και επίσης το ότι υπάρχουν παίκτες οι οποίοι αγωνίζονται σε 2 θέσεις. Μπορούν δηλαδή να καλύψουν κενό και εσωτερικά. Ναι. Αν στραβώσει δηλαδή μέσα αγωγικά κάτι μέσα στη σεζόν. Μας το έλεγε αυτό και ο Νικήτας Εφρεμίδης εδώ πριν κάποιες μέρες ότι ισχύει. Αυτό δηλαδή υπάρχει εσύ, Ραφαήλ, παίκτης ο οποίος μπορεί να παίξει λίμπερο, να παίξει κάτι άλλο? Έγινε στο ΠΑΟΚ, αν όχι, δεν τα πέρυσι, ήταν πρόπερσι. Ο Κωνσταντινίδης είχε παίξει πασαδόρος γιατί είχε τραυματιστεί και ο Πέτκοβιτς και ο Τερζής. Το είχαμε δει δηλαδή στο ΠΑΟΚ. Και επομένως, επειδή νομίζω και οι άνθρωποι του είχαν δει πάρα πολλά πράγματα να γίνονται από τέτοιες ατυχίες, νομίζω ίσως ότι ήταν και αυτό στο πίσω μέρος του μυαλού τους. Ναι. Πάντως, Ραφαήλ, και σε αυτό το τμήμα μπορούμε να πούμε ότι παίζει δυνατά ο ΠΑΟΚ, φιγουράρει ως ένα από τα φαβορί, έτσι, βάσει του ρόστερ το οποίο διαμόρφωσε το καλοκαίρι. Ναι. Είναι και εκτός από το ότι είναι το πιο πλήρες ρόστερ και παρά το γεγονός ότι οι 10 παίκτες από τους 14 είναι καινούργοι, περισσότεροι από αυτούς γνωρίζονται. Δηλαδή ο Φιλίπποφ, ο Τζούριτς, ο Γκόρτζανιουκ είναι φίλοι, παίζουν στην Εθνική με τον Τακουρίδη. Δηλαδή μπορεί για κάποιους να θεωρείται ότι μπορεί να υπάρχει θέμα στο πώς θα δέσει η ομάδα, αλλά ήδη έχουν μια καλή βάση από το που θα ξεκινήσει δηλαδή ο Στάνκου για να τους δέσει σιγά σιγά σαν ένα σύνολο. Ναι. Ωραία. Mm-hmm. Mm-hmm. Ωραία. Εντάξει, από ό,τι βλέπω και επειδή φέτος, μάλλον την επόμενη σεζόν στο Βόλιο, περιμένουμε μια πιο δυνατή χρονιά σε όλα τα επίπεδα, οι περισσότεροι έχουν κλείσει ρόστερ μέχρι τώρα, δεν είναι κανένα λάθος.
Ολυμπιακός και ΠΑΟΚ να έχουν κλείσει ρόστερ. Η ΑΕΚ μένουν κάποιες κινήσεις πιο πολύ όσον αφορά το βάθος, αλλά στην βασική της εξάδα έχει κλείσει. Ο Παναθηναϊκός και έχει κάνει καμιά κίνηση με γνωστό έτσι που είτε βρέθηκε στο δρόμο του ΠΑΟΚ είτε ήταν στο ΠΑΟΚ τελευταία χρόνια η ΑΕΚ. Ήταν και του Γκαρά νομίζω, που ήταν ο λίμπερο του ΠΑΟΚ. Και ο Παναθηναϊκός έχει κάνει καλές κινήσεις με Γιορντάνοφ, με Γιάκομψεν, έναν καλό Πασαδόρο. Ο Παναθηναϊκός μπορεί να κάνει και άλλες κινήσεις. Και Πελεκούδα, σωστά, ναι. Ο Παναθηναϊκός νομίζω μπορεί να κάνει και άλλες κινήσεις. Ακόμα υπάρχει γενικότερα στα τεχνικά μια αναμονή του Παναθηναϊκού όσον αφορά το πώς θα κινηθεί η ομάδα. Αλλά νομίζω ότι οι ΑΕΚ και ο Παναθηναϊκός έχουν κάνει κυρίως κινήσεις όσον αφορά την πρώτη εξάδα. Δεν έχουν τόσο δηλαδή βάθος στον πάγκο όσο έχουν πάγκο και ο Ολυμπιακός. Αυτό είναι δηλαδή το μειονέκτημά τους. Μάλιστα. Το handball σχεδόν κάθε μέρα ανακοινώνει μια ανακοίνωση, μια ανανέωση. Ανανέωση έχουμε περισσότερο. Νομίζω ότι εκεί θα δούμε ίδιο κορμό, παρόμοιο τουλάχιστον. Εκεί ναι, έχει ήδη διατηρηθεί ένας μεγάλος κορμός σε σχέση με πέρσι, δηλαδή μόνο αξιοσημείωτη του αποχώρηση του Τσίλι ήταν. Πολύ δυνατό τέρμα με τον Λοΐζο και τον Κοτανίδη και εκεί περιμένουμε τις δύο σημαντικές προσθήκες ξένων. Το έχει επισημάνει ο Γιάννης ο Παρασκευέτης μέσα από το ΠΑΟ 24, ξένοι οι οποίοι θα έρθουν να κάνουν την διαφορά, μεγάλα ονόματα και διαφορετική προσέγγιση σε σχέση με την προηγούμενη σεζόν. Αντί για τέσσερις ξένοι θα έρθουν δύο οι οποίοι θα είναι καλοί. Και λίγο το τμήμα έχει μείνει λίγο πίσω, δεν ξέρω, λίγο... Πρέπει κάτι, να πάρει κάτι λίγο μπρος. Κάτι εδώ και ένα-δύο χρόνια, δεν ξέρω. Ναι, θέλει λίγο κάτι του λείπει εκεί. Ένας μπρόξιμο θέλει. Ίσως να έχουν δυναμώσει και άλλοι λίγο παραπάνω σχέση με τα προηγούμενα χρόνια. Εντάξει, η είσοδος του Ολυμπιακού, ναι, σίγουρα ήταν ένα θέμα. Επίσης, πάντα διατηρεί έναν κορμό... σημαντικό ότι βγήκε φέτος τη χρονιά πάρα πολύ καλά της ΑΕΚ, παρά την κούραση που είχε με τα ευρωπαϊκά και αυτά πήγε και μέσα στους τελικούς του προβλήματος. Μάλιστα. Στο μπάσκετ γυναικών επίσης έχουν γίνει κάποιες κινήσεις μέχρι τώρα ενδιαφέρουσες. Έχει κρατηθεί φυσικά ο ίδιος προπονητής με πέρσι και το επιτελείο από όσο ξέρω. Ναι, ακριβώς. Ο κ. Μασλαρινός άλλη μια χρονιά, όλο το team νομίζω από τις ακαδημίες μέχρι την γυναικεία, μέχρι την πρώτη ομάδα, είναι 7η χρονιά σχεδόν που συνεχίζουν. Υπάρχει πίστη δηλαδή στο συγκεκριμένο project. Έχει μείνει η Λολίτα Ρήμουρα. Συγγνώμη που σε διακόπτω, και πέρσι υπήρχε μια επιτυχία της παρουσίας στο τελικό του κυπέλλου. Που... Εννοείται. Για ήταν μεγάλη πρόκληση. Για το γυναικείο τμήμα μπάσκετ του ΠΑΟΚ ήταν κάτι, ήταν υπέρβαση το να βρεθεί εκεί. Εννοείται, ναι. Έμεινε η Λήμουρα, σημαντική παραμονή της, γιατί είναι ο εγκέφαλος του παιχνιδιού του ΠΑΟΚ εδώ και δύο χρόνια, μένει για τρίτο στο παλατάκι. Περιμένουμε και εκεί νομίζω τις τρεις ξένες οι οποίες θα έρθουν για να κάνουν και αυτές την διαφορά και να, μείνουν, να συμπληρωθεί μάλλον το ρόστερ και με τις υπόλοιπες νεαρές παίκτρες που υπάρχουν. Θα έχει καμία κίνηση όπως πέρσι, να περιμένουμε στο γενικό τμήμα μπάσκετ. Καμία Αμερικάνα που ήταν και πέρσι στην ομάδα θα μείνει. Τελευταία στιγμή. Τα συμβόλαια ξέρεις ότι εδώ είναι. Γιατί πέρσι, Ραφαήλ, ξέρεις πολύ καλά, φίλε, ότι. Έγινε μία προσθήκη στο τέλος. Που είχε ενδιαφέρον και για άλλα τμήματα. Γίνονται τέτοιες. Ναι, γίνονται. Υπάρχουν σενάρια και για άλλα τμήματα αυτό, όχι μόνο για το μπάσκετ γενικών. Ναι. Να γίνουν και σε άλλα. Ναι. Okay. Λοιπόν, επειδή είπες τώρα, άφησες έτσι τις υπόνοιές σου για το τμήμα handball και ότι πρέπει να πάρει μια όθηση κάπως να αλλάξει το κουμπί, θύχθηκε ο Γιάννης Παρασκεύης και έστειλε μήνυμα να ασχοληθείς με το δικό σου το τμήμα, το τμήμα μπάσκετ και τι μεταγραφές θα κάνεις στο τμήμα μπάσκετ. Είναι αγαπημένο τμήμα handball. Ναι, αγαπημένο. Μεταδώσει και handball. Βεβαίως. Έχουμε πάει και σε γήπεδο. Και έχει πανηγυρίσει και με το handball. Και έρχεται εδώ ο φίλος ο Γιάννης. Απλά έχει ένα-δύο χρόνια που έχει ανέβει λίγο ανταγωνισμός από ό,τι καταλαβαίνω. Και λίγο έχει μείνει πίσω. Και σου λέει, εσύ καμιά μεταγραφή στο μπάσκετ θα κάνεις. Μάλλον ο Γιάννης ο Παρασκευής έχει ξεχάσει ότι το πρώτο τμήμα του Ερεσθένη που φέτος ανακοίνωσε μπαράζ μεταγραφών και ανακοινώσεων ήταν το τμήμα Πόλο, το οποίο πέρσι την περιοχή. Μπράβο, για κάνε γυριστή. Για κάνε, μίλαμε λίγο για το Πόλο. Σου πίσω. Που κάποιοι πέρσι σου πετούσαν ελάσπιο θα πέσει. Που πέρσι βρέθηκε μια ανάσα από το να πάρει μια κοιλίδα πάνω σου. 20 δευτερόλεπτα χώριζαν τον ΠΑΟΚ από το play-out και μπήκε γκολ τελικά μέσα στο Ποσειδόνιο στο τελευταίο μάτι με τον Παλαιό Φάληρο και έσωσε τη χρονιά ο ΠΑΟΚ τουλάχιστον δηλαδή να αποφύγει τα play-out, αλλά φέτος δεν θέλω να βάλω ψηλά το πίθι δηλαδή, αλλά νομίζω ότι με βάση το ρόστερ που έχει κάνει μένουν και εκεί δηλαδή να έρθουν έτσι δύο ξένοι έμπειροι για την περιφέρεια, αλλά νομίζω ότι θα τα πάει καλά φέτος. Ράφεις το Πόλο, ας πούμε, για να πεις ότι θα πας ψηλά, μέχρι πού μπορεί να φτάσει μια ομάδα? Μέχρι τρίτη θέση. Μπροστά είναι ο Ολυμπιακός και ποιος άλλος, και Βουλιαγμένοι. Και Βουλιαγμένοι, ναι. Αυτοί είναι πολύ μπροστά, έτσι. Έχουν ξεφύγει. Ναι, ο Ολυμπιακός πέρσι πήρε το Champions League. Πέρσι. Τη φετινή σεζόν, δηλαδή πήρε το Champions League. Ναι. Να, ναι, σωστά. Σωστά. Ναι, δηλαδή μόνο αυτό τα λέει όλα. Δηλαδή ο Ολυμπιακός έχει ρόστερ τρεις φορές παραπάνω από τα ελληνικά δεδομένα.
Ναι. 20 δευτερόλεπτα πέρασε από μπροστά, μπροστά από τα μάτια του Ραφαήλ. Μα είχε ζωή φάει bullying ο άνθρωπος, ρε φίλε. Ναι, ναι, θεωρώ ότι αυτά ήταν τα πιο δύσκολα 20 δευτερόλεπτα της ζωής του. Ναι. Μα είχε δεχτεί bullying. Επίσης, αλλά δεν έχασε ποτέ την πίστη του στο συγκεκριμένο τμήμα ο Ραφαήλ, έτσι. Ποτέ. Όχι, εννοείται, εννοείται. Στον Πόλο είναι μεγάλη δυσκολία πάντα αυτό, το ότι ο ΠΑΟΚ είναι η μοναδική ομάδα στη Βόρεια Ελλάδα που παίζει υψηλό επίπεδο και είναι πάρα πολύ δύσκολο να πείσει τους αθλητές να φύγουν στην Αθήνα για να έρθουν εδώ πέρα. Γιατί και επίσης στον Πόλο, εντάξει, είναι ένα ημιεπαγγελματικό άθλημα, στο πούμε, αν εξαιρέσει τον Ολυμπιακό γιατί είναι βουλιαμένοι. Ναι. Οι περισσότεροι παίκτες σε άλλες ομάδες έχουν και τις δουλειές τους, έχουν και τις σπουδές τους. Είναι δηλαδή. Είναι ένα διαφορετικό, ναι. Κατάλαβες. Βγάλαμε το Ραφαήλ στον αέρα και έχει ξεσπάσει πόλεμος γιατί ο καθένας υπερασπίζεται το τμήμα του. Πόλεμος, να πω ναι. Κι εγώ για το ποδόσφαιρο, παιδιά, που δεν κάνουμε καν μεταγραφές. Σωστό. Έτσι να πω κι εγώ στην κουβέντα σας, γιατί εσύ μιλάς για το πόλο και για τα 20 δευτερόλεπτα που σώθηκες. Ο Νίκος δέχεται μπούλινγκ για το μπάσκετ και με το ποιους θα παίζει του χρόνου και με πόσους Αμερικανούς θα παίζει του χρόνου. Ο Γιάννης προστάζει τα στήθια του για το τμήμα χάντμπολ. Να πω κι εγώ για το ποδόσφαιρο. Αργά βαδίζω, ζωή κερδίζω. Υπάρχει μια καταγγελία ότι έβαλαν λέει βαράκια στους αντιπάλους για να μην πέσουν κατηγορία. Κάτι τέτοιο λέει, ακούγεται εδώ πέρα. Για το πόλο. Οφείλεις να δώσεις απάντηση. Τροπή πραγματικά, γιατί και το Παλαιόφάλιρο έπαιζε για τη χρονιά του και εκείνου, γιατί μετά πήγε και αυτό στο play-out. Δεν υιοθετούμε, όχι. Μάλιστα. Δεν υιοθετούμε. Και έχουμε βεβαίως ηλία Καπράλο all around να σχολιάζει όλα τα τμήματα, χωρίς να έχει πάρει κάποιο επόμενο. Εννοείται, πρέπει. Ραφαήλ, τα πήγες πολύ καλά, φίλε, να ξέρεις. Ναι. Έχεις πάντα ψηλά να το πήχει. Έχουμε μια τελευταία είδηση τώρα που βλέπω. Ναι. Να πούμε λίγο, για το βόλεϊ λίγο πιο γενικά, βέβαια. Αποχωρεί ο Εθνικός Πειραιός, είναι και επίσημο. Η ομάδα η οποία πέρσι είχε ανέβει κατηγορία και είχε κάνει πάρα πολύ καλή πορεία και από ό,τι βλέπω τελικά πριν από λίγο δεν κατάφερε να βρεθεί μια σανίδα σωτηρίας. Υπήρχαν σκέψεις για συγχωνεύσεις κτλ. Και τώρα είναι το ενδιαφέρον, γιατί τώρα έχουμε 11 ομάδες με την αποχώρηση δηλαδή του Εθνικού και υπάρχουν πλέον σενάρια για την επόμενη μέρα μήπως ενεργοποιηθεί για πρώτη φορά στην ιστορία του πρωταθλήματος Volley League η Wild Card. Με πρώτους υποψήφιους από ό,τι βλέπω τον Απόλλων Αθηνών και την Ροδίων Άθλησης από τη Ρόδο. Δηλαδή θα καλυφθεί το κενό από τον Νότο. Μάλιστα. Υπάρχουν αυτές οι δύο πρώτες ομάδες οι οποίες θα ερωτηθούν για το αν μπορούν να συμμετέχουν. Δύσκολα βέβαια για τον Απόλλων Αθηνών. Μεγάλο φαβορή μπορεί να είναι η ομάδα από την Ρόδο για να συμμετάσχει στο πρωτάθλημα του χρόνου. Και πριν από δύο μέρες δεν το είχαμε πει, πήρε κανονικά, διοδοτήθηκε έτσι ο ΠΑΟΚ σύμφωνα με την ενημέρωση νομίζω, της ΕΠΑ. Ναι, είναι, τυπικό δηλαδή, μεν, αλλά... Τυπικό, ναι. Δηλαδή το αυτονόητο έγινε. Υπάρχει εδώ τα τελευταία χρόνια που ο ΠΑΟΚ αυτά τα... Δεν έχει τέτοια θέματα και τέτοια προβλήματα θέματα, ναι. Για να ασχολείται. Δεν υπάρχουν τέτοια θέματα, ναι. Και εμείς για το τυπικό της υπόθεσης το αναφέραμε. Τα καλύψαμε όλα, νομίζω τα καλύψαμε όλα. Νομίζω ναι, χάντμπολ γυναίκες και αυτές κάνανε δύο πολύ καλές κινήσεις με τις ξένες. Είχαν μιλήσει και στο ΠΑΟΚ 24 πριν από λίγες μέρες, ξέρουν λίγα πράγματα. Άλλο τμήμα εκεί που θέλει όθηση, άλλο τμήμα εκεί. Εκεί παιδιά με την Ιωνία τι γίνεται, να τα πούμε κι αυτά. Εκτός από την τερματοφύλακα την οποία δεν μπόρεσαν να πάρουν, πήραν δύο παίχτες από την Ιωνία. Δηλαδή αποδυνάμωσαν και τον αντίπαλο εκτός το ότι ενισχύθηκε ο ΠΑΟΚ. Νομίζω ότι εντάξει, φέτος είναι η χρονιά του. Νομίζω στο γενικό. Κάθε χρόνο η χρονιά του είναι, Ραφαήλ, και κάθε φορά έχει Ιωνία και πέφτει φάπα. Φέτος το πιστεύω κι εγώ. Φέτος το πιστεύω κι εγώ. Σε αυτό πιστεύω και ο Γιάννης. Μέχρι να βρείτε την Ιωνία στο δρόμο σας, θα πω εγώ. Ναι, μπορεί να γίνει και αυτό. Ναι, θα γίνει. Ωραία, Ραφαήλ, να σε ευχαριστήσουμε. Νομίζω ότι κάναμε μια πάρα πολύ καλή βόλτα. Καλή συνέχεια και σε σένα. Κάναμε έτσι μια πολύ καλή βόλτα στα υπόλοιπα τμήματα του δικεφάλου. Τι γίνεται στον ΑΣΥΓΜΑ, ποια ρόστερ έτσι κλείνουν, ποιες κινήσεις έχουν γίνει. Και βεβαίως αυτό το οποίο αντιληφθήκατε με τα μηνύματα είναι αυτό το οποίο γίνεται κάθε φορά στο κοινό. Έτσι τσάτ που έχουμε μέσα στο ΠΑΟΚ 24, γιατί ο καθένας από εμάς έχει ένα τμήμα δικό του το οποίο υπερασπίζεται, αγαπάει και φυσικά δέχεται τα ανάλογα πειράγματα αναλόγως το πώς κυλάει η χρονιά για το συγκεκριμένο τμήμα. Έχουμε όλοι τα δικά μας προβλήματα, τις δικές μας ήττες, τις νίκες και πάνω σε αυτά έτσι κάνουμε και τα διάφορα πειράγματα. Να πάμε όμως στο διάλειμμα, στο τελευταίο διάλειμμα για την εκπομπή και να επανέλθουμε με το τελευταίο μισάωρο. Λοιπόν, έρχομαι με μία είδηση σοκ. Είδηση βόμβα θα τη χαρακτήριζα. Γιατί μας απομένουν δύο ακόμη παιχνίδια για το Μουντιάλ, σωστά? Σωστά. Είναι ο μικρός τελικός, που ποτέ δεν κατάλαβα τι χρησιμότητα έχει ο μικρός τελικός, αλλά φέτος το είπαμε για να πάρει και κάτι η Αγγλία, έτσι. Mm-hmm. Αν και δύσκολα απέναντι στο Βέλγιο, έτσι. Δηλαδή στο συγκεκριμένο ζευγάρι, λες κρίμα ήδη που δεν... Ήδη ανήκει το Βέλγιο επί της Αγγλίας, βέβαια. Πολλές αλλαγές ήταν εκείνες σε εκείνο το παιχνίδι. Θα μου πεις και τώρα.
Παλιές τι κίνητρο να έχει. Δεν υπάρχει κίνητρο. Είπαμε ο λιγότερο ξενερωμένο. Να βγει τρίτο στον κόσμο. Ναι, ο λιγότερο ξενερωμένο που θα αγωνιστεί στον μικρό τελικό. Η FIFA λοιπόν, ενώ μας απομένουν δύο παιχνίδια για το Μουντιάλ, αποφάσισε. Συμφωνώ. Αποφάσισε να ζητήσει από τους ραδιοτηλεοπτικούς οργανισμούς και τα τηλεοπτικά συνεργεία. Αν έχετε το Θεό σας, αν κάθεστε δηλαδή. Κάθομαι και συμφωνώ. Να μειώσουν την προβολή των φιλάθλων γυναικών κατά τη διάρκεια των αγώνων του Παγκοσμίου Κυπέλλου στη Ρωσία, καθώς θεωρείται ότι περιέχουν σεξιστικά χαρακτηριστικά. Εννοείται ότι διαφωνώ. Γιατί διαφωνείς? Οι κοπέλες πηγαίνουν εκεί για ένα πλάνο, ζούνε. Και όχι μόνο οι κυρίες εκεί, και στη Super League και στην Basket League. Για ένα πλάνο ζούνε, Νίκο. Δηλαδή γίνεται όλη αυτή η προετοιμασία. Έτσι, έχεις έναν αγώνα. Γίνεται όλη αυτή η προετοιμασία για να σκάσω με το γουνικό, με το κραγιόν. Αυτό τώρα αφορά στην τηλεοπτική μετάδοση. Ναι. Μόνο. Ναι. Εντάξει, να περιοριστούν τα πλάνα στις γυναίκες. Εντάξει, μιλάει για τηλεοπτική μετάδοση. Δεν λέει για φωτογραφίες και προβολή γενικότερα. Ο υπεύθυνος του τμήματος κοινωνικής ευθύνης της FIFA, τι ο κύριος Αντιέκη. Εγώ θα ήθελα να έχουμε θέση, ναι. Εσύ είπαμε, Πάτρικ Κομνηνός. Πάμε λίγο, υπεύθυνος. Ο επικεφαλής του τμήματος κοινωνικής ευθύνης της FIFA. Δηλαδή, ότι τι. Τι ωραία. Ε, και, και το κυριότερο. Τι. Δεν δουλεύει. Δουλεύει κάθε 4 χρόνια. Καλά. Ε, ναι. Και είσαι στη Ρωσία τώρα γιατί είσαι ο επικεφαλής του τμήματος κοινωνικής ευθύνης. Φεντερίκο Αντιέκη, λοιπόν, ναι. Λοιπόν, τον οποίο ζηλεύουμε πάρα πολύ, επισήμανε, λέει, ορίστε, δουλεύει ο άνθρωπος, πως κατά τη διάρκεια του Μουντιάλ της Ρωσίας, που βρίσκεται σε εξέλιξη, οι περιπτώσεις σεξισμού ήταν συχνότερες από αυτές του ρατσισμού. Περίπου, λέει, 30 περιπτώσεις παρενόχλησης καταγράφηκαν μόνο εις βάρος γυναικών δημοσιογράφων που εργάζονται στην τηλεόραση. Όπα, εδώ πάμε σε άλλο θέμα. Ναι. Δεν πάμε για τις γυναίκες. Πάμε στην παρενόχληση γυναικών δημοσιογράφων. Ο αξιωματούχος της FIFA. Αυτό το σκηνικό που βλέπαμε στο μεγαλύτερο κομμάτι του Μουντιάλ που ήταν. Συνήθως κάποια, όντως, έτσι ήταν. Κάποια δημοσιογράφος με το μικρόφωνο και από πίσω πήγαιναν γιατί πειράζανε διαρκώς. Δεν ήταν μία. Ήταν κυρίως σε γυναίκες δημοσιογράφους. Και τον Ιωσήφ Νικολάου έχουν πειράξει. Και του έχουν σκάσει φιλή στο μάγουλο. Okay. Εντάξει, αυτά είναι τα πρόοπτα που συμβαίνουν. Στις ζωντανές εκπομπές. Μπράβο, ναι, ακριβώς. Okay. On camera. Ναι. Λοιπόν, ο αξιωματούχος της FIFA πρόσθεσε ότι η απόφαση είναι μία κανονική εξέλιξη. Επισημένοντας ότι σε σύγκριση με το προηγούμενο παγκόσμιο κύπελλο, οι σκηνές των αγώνων έχουν βελτιωθεί σημαντικά. Ναι, αλλά τι μας πειράζουν τα πλάνα από μια όμορφη γυναίκα ενδεχομένως. Παιδί μου, δεν σου λέει μην δείχνεις. Ντυμένη... Σου λέει μην το ξεφτιλίζεις. Τη μείωση. Μείωση, αυτό δεν είπε. Τη προβολή των φιλάθλων γυναικών. Μείωση τι σημαίνει, γιατί είναι ωραίο το. Ναι, ρε παιδί μου, αν δείχνει. Δηλαδή, και λίγο στη θέση δείχνεις, των γυναικών. Αν το μάτς, ρε παιδί μου, είναι φύρα. Ναι. Ωραία. Αν δείχνει πέντε πλάνα και συνήθως γίνεται σε κάτι μέσα στη Σουηδία, κάτι τέτοια. Απορώ γιατί. Αντί να δίνεις πέντε πλάνα, δείχνει δύο. Δεν σου είπε να μην τα δείχνεις καθόλου. Αυτό λέει, μείωση. Καλό είναι. Σε χώρες της Ανατολής. Έχεις βρεθεί ποτέ σε καφενείο για να δεις παιχνίδι? Ναι, βέβαια. Ναι. Τι γίνεται σε άλλες περιπτώσεις στο καφενείο? Τσιρίδες μετά από εκεί. Εντάξει, κοίταξε. Στο καφενείο όμως. Είναι και καφενείο. Είναι και καφενείο και πλέον. Και γι' αυτό λέγεται έτσι. Δηλαδή και σε τάκλιν του Βάρντα. Ακούς πάλι. Άλλο, αυτό έχει να κάνει με το παιχνίδι. Ναι, ρε παιδί μου. Αλλά κοίταξε. Εγώ μπαίνω και στη θέση αυτών των γυναικών. Ότι για ένα πλάνο ζουν. Πόσο μάλλον στο Μουντιάλ. Θα ήθελε να είσαι κάποια τέτοια. Δηλαδή να είσαι, ξέρω εγώ, από την Κολομβία. Mm-hmm. Να έχεις βάλει εδώ πέρα τίποτα σημαίες. Τα βαμμένα αυτά τα. Και όλα αυτά, όχι, δεν θα μπορούσα να το υποστηρίξω, όχι. Θεωρώ. Όχι. Το να πάω όμως και να είμαι ντυμένη και να υποστηρίζω, ρε παιδί μου, σε κόσμια. Οι ωραίες παρουσίες του γηπέδου. Μπράβο, δηλαδή, οι ωραίες παρουσίες. Ναι, αυτά θα ήθελα. Γιατί δεν μπορώ το οι ωραίες παρουσίες στη Super League. Οπότε με το Μουντιάλ ανεβαίνει κάπως ο πύχης. Ναι, στη Super League έχει τερματίσει αυτή η κατάσταση. Έχει τερματίσει και νομίζω ότι υπάρχουν κάτι γήπεδα στα οποία υπάρχει πολύ ψωμί. Δηλαδή τύπου Περιστέρι, τύπου Νέα Σμύρνη. Και στο Πανετολικό. Α, και Πανετολικά, ναι. Και Ξάνθη πάνω που. Βέβαια. Νομίζω σε Περιστέρι και Νέα Σμύρνη βολεύει γιατί είναι και έτσι και κοντά σε κεντρικά μέρη εκεί στην Αθήνα. Νέα Σμύρνη και Περιστέρι έχει δίκιο. Νομίζω ότι έχει πολύ ψωμί εκεί. Ναι. Και αλήθεια είναι ότι κάθε Δευτέρα εγώ τα κοιτάω ένα προς ένα. Αυτά τα θέματα, τα ιωρές της αγωνιστικής, που βεβαίως έχει χαλάσει και αυτό. Γιατί κάποτε όντως βάζανε, ρε παιδί μου, τις ωραίες ώρες, γιατί δεν ήταν πολύ συχνό να βλέπεις τόσο ωραίες κοπέλες στα γήπεδα. Θυμάσαι τι είχε γίνει με την αυτή του Όφηρες, την Ξανθιά, τη μικρή. Που τι πανηγύρι ήταν εκείνο, ναι. Και έχει γίνει πανηγύρι. Επιστρέφει Όφη. Έκτοτε, ναι. Νομίζω εκεί έγινε το μεγάλο μπαμ που γύρισε λίγο το μυαλό των γυναικών και είπαν ότι πρέπει να πηγαίνουμε στο γήπεδο. Ναι. Γιατί για ένα πλάνο ζούμε στην τελική, έτσι.
Ναι. Και άρχισε το πανηγύρι αυτό με κάθε αγωνιστική να έχουμε τι ωραίε τσακωνιστικέ κατάσταση. Μεγάλε οργανώσει, κάπω έτσι γίνεται η δουλειά. Δηλαδή, εγώ από ό,τι πήρα το μάτι μου φέτο, είχε πολύ εκεί η Λατινική Αμερική φιλιά και τέτοια και δεν ξέρω και εγώ τι άλλα. Κατάλαβε. Δηλαδή, χάνουμε το νόημα. Επειδή διάβασα σχετικά άρθρα έτσι, για το Μουντιάλ τώρα να δείξω ενημερωμένη, σε χώρε τη Ανατολή που καταλαβαίνει κι εσύ ότι είναι πιο αυστηρά τα πράγματα για τι γυναίκε και για θρησκευτικού λόγου. Mm-hmm. Η εικόνα που περνούσε από το Μουντιάλ, από τα γήπεδα της Ρωσίας, ερχόταν στις συγκεκριμένες χώρες με 10 δευτερόλεπτα καθυστέρηση, καθώς αν υπήρχαν πλάνα από την εξέδρα που έδειχναν γυναίκες ή κάποιες ήταν λίγο πιο προκλητικές από όσο θα έπρεπε και από όσο, και από όσο ταιριάζει με την θρησκεία τους, κοβότανε. Οπότε ερχόταν συγκεκριμένα πλάνα από κερκίδες στις χώρες αυτές της Ανατολής. Ναι. Και βεβαίως δεν είχαν μέσα γυναίκες. Mm-hmm. Νομίζω το άσχημο επίσης. Κάνουμε βήματα πίσω. Νομίζω, Ελένη, ότι δεν το έχεις πάρει το μήνυμα που στέλνει ο φίλος της FIFA, ο επικεφαλής. Να δουλεύει μονταζιέρα για τις γυναίκες που είναι στα γήπεδα. Όχι ρε παιδί μου, απλά σου λέει μην το ξεφτιλίζετε. Αυτό. Γιατί θεωρείς ότι βλέποντας το Μουντιάλ ξεφτιλίστηκε? Δεν έχω παρακολουθήσει και τόσο πολύ για να μην ειλικρινήσω. Θα σου πω εγώ που τα έχω δει σχεδόν όλα, δεν είχαμε καθόλου τέτοια κρούσματα. Εντάξει, κοίταξε από φωτογραφικά πρακτορία που γυρνάνε στον κόσμο σε εξέδρες, ναι, είχαμε πολλές γυναίκες. Έτσι που πήγανε, κύριε παιδί μου. Το έπαιξε αυτό το παιχνίδι του Μουντιάλ που να βρεις που είναι η μπάλα. Όχι. Έχει 6 φωτογραφίες. Χθες ο Κιός μου το έβαλε εδώ πέρα. Ναι. Πολύ ωραίο. Έχει 6 φωτογραφίες. Ναι. Που ρε παιδί μου βλέπεις βλέμματα και τέτοια, αλλά η μπάλα δεν φαίνεται. Ναι. Και σου βάζει να μαντέψεις που είναι η μπάλα. Ναι. Στα 3 πήγα καλά, στα άλλα 3 ό,τι να είναι. Εγώ έπαιξα ένα άλλο quiz με τις γυναίκες. Έχει ρε παιδί μου από κερκίδες γυναίκες, φωτογραφίες γυναικών που είναι στα γήπεδα της Ρωσίας, αλλά δεν έχουν μια σημαία κάτι για να καταλάβεις και σου δίνει επιλογές ότι αυτή είναι φίλαθλος της Αργεντινής, της Βραζιλίας και προσπαθείς να καταλάβεις από τα χαρακτηριστικά της γυναίκας. Τα πήγα πάρα πολύ καλά. Από τα χαρακτηριστικά της γυναίκας, από ποια χώρα κατάγεται ή ποια χώρα υποστηρίζει τέλος πάντων στο γήπεδο. Και μετά ανοίγει το πλάνο, θολώνει κάποια σημεία. Η πρόεδρο της Κροατίας την έχεις δει? Ναι, έχει γίνει πάταγος. Φυσική πολύ. Φυσική πολύ και ποδοσφαιρόφιλη, έτσι. Άκρος ποδοσφαιρόφιλη. Δεν έχασε παιχνίδι της εθνικής Κροατίας. Και όχι μόνο αυτό. Εγώ της βγάζω το καπέλο και τη βρέθηκε και στα αποδυτήρια. Όχι μόνο τώρα με την πρόκριση της ομάδας στον τελικό. Πήγαινε στα ποδητήρια μετά το τέλος των αγώνων, αγκαλιές, συγχαρητήρια, φιλιά σε όλους τους ποδοσφαιριστές και το πανηγύρισε και πάρα πολύ, έτσι. Μπράβο της. Είμαστε μαζί της. Το πανηγύρισε και πάρα πολύ. Λοιπόν, ήρθε και το δελτίο προπόνησης από τον ΠΑΟΚ, το οποίο θα ανοίξει ο Νίκος Μοσχοβίτης σε λίγο. Ορίστε. Για να δώσω εγώ. Τι έκανα εγώ? Το δελτίο προπόνησης του. Το δελτίο προπόνησης, βεβαίως, ναι. Λοιπόν, αν έχει κάτι καινούριο πέρα από αυτά τα οποία μας μετέφεραν νωρίτερα οι απεσταλμένοι μας, για να σταθώ στην αντίπαλο του ΠΑΟΚ για τον δεύτερο προκριματικό γύρο του Champions League στην Βασιλεία, η οποία βεβαίως βρίσκεται και αυτή σε στάδιο προετοιμασίας φιλικών παιχνιδιών. Έδωσε ένα ακόμη παιχνίδι, αυτό απέναντι στην Αράου, έτσι. Ιτήθηκε με 1-4. Τώρα, για να τα λέμε κιόλα, αγωνίστηκαν μόλις 6 παίκτες από την πρώτη ομάδα. Ναι, ναι, η κανονική ομάδα έχει φιλικό με τη Φέγενορ, νομίζω. Πιο μετά. Ναι, υπάρχει και ένα ακόμη φιλικό. Πάντα, αν το έχεις προσέξει, πάντα παίζει μία μέρα μετά τα φιλικά του ΠΑΟΚ η Βασιλεία. Ναι. Λες να σκανάρουν, να κάνουν σκάουτερ πρώτα στον ΠΑΟΚ και μετά. Ξέρω εγώ. Λοιπόν, πέρα από τους 6 παίκτες οι οποίοι λογίζονται ως βασικοί, αγωνίστηκε και ο Κώστας Δημητρίου, ο οποίος πέρασε στο παιχνίδι ως αλλαγή. Από την πρώτη ομάδα της Βασιλείας αγωνίστηκαν Αντώνιο Πουλούλου γράφουμε, αλλά νομίζω είναι Καλούλου. Είναι καινούργια μεταγραφή, νομίζω. Ο Μπούα Όμπερλιν, ο Μανζαμπή, ο Κουσμάνοβιτς, αλλά και ο Δημητρίου. Νομίζω είναι Κουλούλου. Όχι, πάλι εδώ Πουλούλου έχουμε. Τέλος πάντων. Λοιπόν, δώσε μας και το δελτίο της προπόνησης. Κοίτα, εδώ έχω Χατσερίδη, Σάχοφ, Μιστακίδη, Ζαμπά και Ουάρντα που δεν προπονήθηκαν. Έτσι ακριβώς. Σήμερα γιατί έπαιξαν περισσότερο από 45 λεπτά χθες και προτιμήθηκε να μείνουν στο ξενοδοχείο να κάνουν αποφόρτιση. Ελκαντουρί και Μουλέν που κάναν το ατομικό πρόγραμμα. Χαρίσης στο τέλος είχε ένα θέμα με ενοχλή στους κοιλιακούς και αποχώρησε. Και βέβαια υπάρχει ενημέρωση για τον Ενρίκε, έτσι, ο οποίος είναι. Έφυγε από την Ολλανδία σήμερα, όπως μας μετέφεραν και τα παιδιά πριν, ο Δημήτρης Ρομπατζόγλου.
καθώς έχει πάει πηγαίνοντας πάνω προς το Καζακστάν για να τελειώσει το θέμα με το δανεισμό στην Αστάν. 7 η ώρα είναι το απόγευμα προπόνηση. Διπλή προπόνηση σήμερα τα παιδιά. Και κάποια στιγμή θα διαβάσουμε και τις δηλώσεις του Ενρίκε, έτσι. Δηλώσεις αποχαιρετισμού. Μα δεν είναι δηλώσεις αποχαιρετισμού, μάλλον είναι δηλώσεις. Εγώ θέλω να μείνω και περνάω καλά εδώ. Κατάλαβες. Είναι και αυτό ένα ζήτημα που μπορεί να υπάρχει. Τέλος πάντων. Λοιπόν. Αύριο και μεθαύριο δύο ακόμη παιχνίδια Μουντιάλ, μικρός τελικός ανάμεσα σε Βέλγιο και Αγγλία. Είμαστε ξεκάθαρα, είμαστε ξεκάθαρα με Βέλγιο, δεν θέλουμε να πάρει τίποτα. Άσε τώρα το μικρό, για το μεγάλο λέμε. Για το μεγάλο. Ναι. Κοίταξε, ήρθε ο Γιώργος Ζαγόρας τώρα, ποτέ δεν με παίρνει να πω κάτι άλλο πέρα από Γαλλία. Okay. Έτσι. Οπότε τελείως έτσι αντικειμενικά, αυθόρμητα θα πω Γαλλία, αν και η Κροατία έχει κερδίσει πάρα πολύ την εκτίμησή μου. Έτσι με όλη αυτή την υπερπροσπάθεια που θεωρώ ότι κατέβαλε, το σύνολο δίκαια βρίσκεται στον τελικό, έτσι. Όσες φορές βρέθηκε πίσω, βρήκε τα ψυχικά αποθέματα, το γύρισε το παιχνίδι. Αυτό το οποίο κάνει ο Μάντζουκιτς και παγώνει την Αγγλία στο μάτς του ημιτελικού και γενικώς η διαχείριση του παιχνιδιού μέχρι τέλους δείχνει πολλά και για το χαρακτήρα και για την προσωπικότητα των παικτών που απαρτίζουν την Κροατία, έτσι. Μια Κροατία η οποία φυσικά και έχει ποδοσφαιρικό παρελθόν, έτσι. Και δεν έχει εμπειρία αυτό είναι νομίζω που την... Είναι και καλή και στο μπάσκετ αυτή, έτσι, έχουν γενικά ταλέντα. Για τελευταία χρόνια μην νομίζεις. Εντάξει, έχουν περάσει χρόνια. Αλλά θεωρώ ότι η Γαλλία μετά από 20 χρόνια, 20 ακριβώς χρόνια, με αγέννητο Εμπαπέ, θα το γυρίσει σπίτι της. It's coming home για τη Γαλλία και για το λοιπόν, τελικά, τη χώρα. Πρωτού κλείσουμε, ο Ολυμπιακός, ποιον παίχτη είναι να πάρει? Είναι να πάρει τον Κόκα, είναι να πάρει τον Κουκά, είναι να πάρει τον Αχμέτ Χασάν, στο μεταξύ φωτογραφία που έχουμε επιλέξει. Κανονικά θα πρέπει να μας πάρει ίδια η Κούκα και να μας πει ευχαριστώ παιδιά που βρήκα τη φωτογραφία από τα νιάτα μου. Είναι φοβερό το μπέρδεμα το οποίο γίνεται. Και τι τέτοια πρεμούρα, ρε παιδί, δεν καταλαβαίνω. Εντάξει, να σου πω κάτι. Ο Κόκα στον Ολυμπιακό. Γιατί? Πήρε Κόκα. Έτσι λέει και το άνθρωπο. Πήρε Κόκα ο Μαρινάκης, δηλαδή είναι. Και πώς το λένε τον άνθρωπο, έτσι. Εντάξει, δεν τους κάθεται καλά, ρε παιδί μου, και προσπαθούν να οργανωθούν. Έχουν χαθεί λίγο στη μετάφραση. Έτσι. Μιλάμε βεβαίως για τον 25χρονο επιθετικό, ο οποίος ανήκει στην Μπράγκα, τον Κόκα, ο οποίος μάθαμε ότι λέγεται Κόκα ο άνθρωπος, έτσι, αλλά επειδή έγινε το ανάλογο πανηγύρι με το που έγινε γνωστή η είδηση πως ο Ολυμπιακός ενδιαφέρεται για τον Κόκα, άρχισε ξαφνικά να βγαίνει προς τα έξω ότι δεν λέγεται Κόκα, λέγεται Κούκα. Ρίξω στο κορμί μου σπίτι να πρυπολυθώ. Μπράβο. Κατερίνα Κούκα. Και Αχμέτ Χασάν επίσης είδα. Αχμέτ Χασάν είναι άλλο όνομα? Όχι, ο ίδιος είναι. Ο ίδιος. Ναι, ναι. Το Κόκα τι είναι, παρατσούκλι? Ξέρω εγώ, μωρέ, δεν βγάζω άκρη. Μάλιστα. Τέλος Κόκα πάνε. Να μην τον πούμε. Και όπως θέλει. Αυτά. Λοιπόν εμείς... φιλικό πάω και Κυριακή, μια μισή ώρα. Φιλικό τη Δευτέρα ξανά. 3:30 είπαμε. 3:30, ναι. Την Κυριακή με την Adverb. Πιθανότατα η βασική, όπως μας είπε ο Δημήτρης Μπατζόγλου, αρκετά πιθανό κιόλας να παίξουν, να πάρουν αρκετή και κάποιο 90 λεπτό. Τη Δευτέρα. Για όσους δεν θα παίξουν, μάλλον την Κυριακή θα πάρουν χρόνο συμμετοχή τη Δευτέρα. Φυσικά ενημέρωση από Ολλανδία καθ' όλη τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου. Εννοείται και από Σταύρο Κόλκα και από Δημήτρη Τσορμπατζόγλου. Εμείς ξανά εδώ τη Δευτέρα στις 12. 12 με 3, έτσι. Συνεχίζουμε ακόμη μια εβδομάδα εδώ σταθερή. Έτσι. Ωραία, εσείς εδώ μένετε συντονισμένοι στο Λίμπερο. Ακολουθεί ο Γιώργος Ζαγόρας με την εκπομπή στο πέναλτι. Εμείς σας δίνουμε ευχές για να περάσετε ένα καλό Σαββατοκύριακο, γιατί Σαββατοκύριακο, Ελένη, και τέλος τη δουλειά. Εγώ θα είμαι και αύριο εδώ όμως. Και μεθαύριο. Και μεθαύριο. Μπουγάτσι με hangover. 10 η ώρα το πρωί, έτσι. Ωραία. Μουντιάλ λοιπόν. Και όλα τα υπόλοιπα αθλητικά. Καλή συνέχεια σε ό,τι κάνετε.